Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φαντασκοπροχό πίπινο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες καν του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Για καν του δόθε, για καν του δόθε! Πάμε να κάνουμε και σήμερα κλειστή τρίπλα στεναχώρια να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας. Θα κάνουμε και σήμερα μια γνήσια και αυθεντικά, μια ατόφια ζουμουσάδα με απόλυτα, απόλυτα αυθεντικά υλικά. Κωστίζα θα ρω στο μικρόφωνο για αυτήν το μπουτσουνάρα μου με Σωτήρη Δασκαλάτση πίσω από την κονσόλα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα και όχι μια απλή Παρασκευήλα, αλλά μια Παρασκευή πριν από το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής. Θα πούμε πολλά, ειδικά για τη χθεσινή ανοιχτή προπόνηση. Στο Sky το πρωί, στο αθλητικό ένθετο, στην εκπομπή του οικονόμου, μέχρι και προγνωστικά έκαναν μεταξύ τους χαβαλέ οι παρουσιαστές για τα μάτς της Κυριακής, δεν θεώρησαν σκόπιμο να αφιερώσουν ούτε μισή κουβέντα, έτσι περαστικά. Δεν είχαμε απέτσι για πλάνα φυσικά, ούτε για ρεπορτάζ, αλίμονο, δεν είμαστε θεροβάμονες. Στον κόσμο αυτό το ρεαλιστικό ζούμε, δεν είπαν ούτε μισή κουβέντα ότι 10.000 άνθρωποι σε μια ανοιχτή προπόνηση, εργάσιμη μέρα, στο ξεκούδουνο, στο ξέμπαργο τελείως, μαζεύτηκαν να αποθεώσουν την ομάδα τους, να τις μπρόξουν σε μια νίκη, ούτε καν αναφορά, ούτε καν μια δασία, μια υποδιαστολή, μια περισπομένη, μια μένη κουβέντα δεν υπόθηκε. Πόσο μου αρέσει όμως. Ξέρετε δηλαδή, πόσο μ' αρέσει, πόσο. Εδώ είμαστε, ελάτε στην παρέα μας. Καλημέρα Κωστή, δεν σε ακούμε στο ίντερνετ. Έχουμε θέμα. Όχι, κι άλλα έρχονται, ακούστε, γίνεται, δεν πρόλαβα να χαμηλώσω το μαραφέτη. Θα το δούμε παιδιά, θα το κοιτάξουμε, θα το προσέξουμε. Θα κοιτάξουμε να το λύσουμε, έχω εδώ τον αρχιμάστορα να πούμε. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για το Regency Casino Θεσσαλονίκης, ειδικά μάλλον να το πω ακόμα καλύτερα, για την αμφιθεατρική αίθουσα Βεργίνα. Εκεί όπου την Κυριακή από νωρίς, μην περιμένετε να έρθετε στις 8 και στις 8.30, ελάτε από νωρίς γιατί θα γίνει χαμός, δεν είναι αριθμημένες οι θέσεις, δεν είναι και πραγματικά θα γίνει sold out στο αμφιθέατρο Βεργίνα, ελάτε από νωρίς, εμείς θα είμαστε από τις 5 εκεί, ελάτε από νωρίς, το ξαναλέω, για να πιάσετε καλή θέση και να απολαύσετε σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον το μεγάλο ντέρμπι στην γιγαντοοθόνη. Θα είμαστε εκεί μαζί με τον Νίκο τον Τζατζαρά, μαζί με τον Χρήστο τον Ραγκάτσι, να κάνουμε την παρουσίαση. Κάποια στιγμή εγώ θα φύγω να έρθω στο ραδιόφωνο για να κάνουμε μετά τις 7.30 τη βόλτα μας, την παγκόσμια βόλτα με τους ακροατές, με τους φίλους, με τα παοξάκια, με τα ζουμουσάκια παντού πάνω στον πλανήτη. Θέλω παρεπιπτόντως σε αυτό να πω το εξής. Αν εσείς θέλετε την Κυριακή να σας πάρουμε τηλέφωνο, στείλτε ένα μήνυμα στο Facebook, είτε στο inbox, είτε μάλλον στο inbox καλύτερα, αφού δεν θα θέλετε να φέρετε το νούμερό σας σε όλο τον κόσμο, όπως κάναμε χθες με 4-5 παιδιά από διάφορα μέρη του πλανήτη, για να σας βγάλουμε στη βόλτα που θα κάνουμε, την τηλεφωνική τσάρκα που θα κάνουμε παντού πάνω στον πλανήτη την Κυριακή από τις 7.30 μέχρι και να αρχίσει το παιχνίδι. Ξαναλέω λοιπόν ότι δίνουμε σήμερα 5 διπλές προσκλήσεις. Κούτρα είναι. Εσείς που δεν θα κληρωθείτε, με 3 ευρώ έχετε είσοδο και μέσα στο αυτό το 3 ευρώ περιλαμβάνεται και το ποτό σας, ο καφέ σας, το αναψυκτικό σας, ό,τι πάρετε τέλος πάντων μέσα στο αμφιθέατρο Βεργίνα. Όπου, να το επισημάνω και πάλι, δεν υπάρχει θέμα πλέον με την ηλικία, καθότι δεν υπάρχει επικοινωνία με το χώρο του καζίνου. Στον προθάλαμο, στο χολ, το μεγάλο χώρο πριν μπει στο καζίνο, πριν γίνει ο έλεγχος εκεί που γίνεται στα μηχανήματα, υπάρχει πόρτα ειδικά που οδηγεί κατευθείαν απευθείας στο χώρο του αμφιθεάτρου που θα δούμε μαζί το παιχνίδι, εκεί όπου δεν θα υπάρχει πλέον και το θέμα με τα 21 χρόνια, άρα μπορείτε να πάρετε το παιδί σας ή και εσείς αν είστε κάτω από 21 μπορείτε να έρθετε να δείτε το ματς. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26, 545-26, θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο, τώρα το σε λίγο, η δική μου η χρόνη, παράδειγμα, ωραία, υπέροχη συγκέντρωση που έγινε εχθές το βράδυ στις 6, αλλά αυτή που έγινε σήμερα το πρωί στις 6, γιατί εγώ έτσι είπα, έτσι δεν είπα, σε 20 ώρες, το βέρτικο, το θολωμένο μυαλό,
που υπολογίζει 6 ώρα και υπολογίζει πρωί και όχι βράδυ. Καλά, με κάνατε δαντέλα, δεν το συζητάω. Έτσι, έτσι είναι, φίλε. Όταν τον έχει πεθάνει τον άλλο στην καζούρα, σε περιμένει έτοιμο. Δεν πειράζει, εγώ γουστάρω, να ξέρετε. Αλλά καταπληκτική η πρωινή. 6 ώρα, υπέροχη. Εχθές βέβαια τα μηνύματα δεν μπορώ να σου πω. Θα έρθει σε καμιά ώρα δική σου ή παλιοημερολογητική. Θα έρθει το 20ωρο, εσύ πώς το εννοείς. Δηλαδή, οι 5 ώρες, το 5ωρο, πόσες ώρες έχει. Δηλαδή, δέχτηκα τέτοια χτυπήματα από αδερφούς, από αγαπημένα πρόσωπα που με κάνανε δαντέλα εχθές. Χαρτοκοπτική μπλεκ. Δεν σταμάτησε το τηλέφωνο, τα μηνύματα όλη μέρα. Δεν σταμάτησε. 3 ώρες λέει και 2 ώρες πόσο κάνει. Να μια τέτοια έτσι. Με το 20ωρο. Αυτά με το 20ωρο χθες. Μάλιστα πρόσεξε. Το είπα μια φορά και το είπα και δεύτερη. Δηλαδή δεν είναι ότι σου ξεφεύγει. Ήμουν βέβαιος. Είχα βεβαιότητα ότι η ώρα είναι 6 την άλλη μέρα το πρωί. Αυτά λοιπόν. Τώρα. Να θυμηθούμε φυσικά τους χορηγούς μας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Που γιορτάζει 50 χρόνια σε λίγες μέρες και θα έχει τρομερό event στο κατάστημα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό με τρομερές τηλεοράσεις LG. Καλημέρα αδερφέ μου, σε ακούμε. Α, okay. Διορθώθηκε, έκανες τίποτα μάστορα. Τίποτα, το κοίταξες απλά. Εδώ είναι το σημείο που μου λες, ναι ρε, εντάξει έκανα, αλλά που ξέρεις τώρα και το να τ' άλλο. Κωνσταντίνε μου, θα το δούμε αν έχει διορθωθεί. Θα το δούμε. Να πω λοιπόν. Κι άλλος, ότι δεν έχουμε ίντερνετ. Δεν ακουγόμαστε δηλαδή από το ίντερνετ. Λοιπόν, κολλημένος είναι ο σταθμός, τα χθεσινοβραδινά ακούγονται. Τι να κάνουμε παιδιά, αυτό δεν μπορώ τώρα να το διορθώσω εγώ. Πρέπει να γίνει σούξου μούξου. Να πω λοιπόν ότι εκτός από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με τρομερές προσφορές σε τηλεοράσεις LG, τελευταία λέξη τεχνολογίας και σε ήχο και σε εικόνα, υπάρχει η Ervadol που είναι εξαιρετική αν έχετε θέμα με τις αρθρώσεις, με τις κλειδώσεις σας, αν έχετε προβλήματα με οσφιαλγίες, με αυγενικά. Το αρπαγόφυτο, αυτό το υπέροχο συστατικό από τα βάθη της Αφρικανικής Ηπείρου, φροντίζει για να είστε μια χαρά. Η Ervadol, κορυφαία κρέμα που έφτιαξε η σύναψη. Μπείτε και στο ervadol.gr για να δείτε. Και φυσικά για υγραέριο, μία είναι η λύση, Εσκιάδης. Χρόνια εμπειρία στο αυτοκίνητο, 473-118, μπαίνετε στον κόπο, κάνετε ένα τηλέφωνο, ενημερώνεστε, 0 προκαταβολή και 12 άτοκες δόσεις. Δεν γίνεται να το διορθώσουμε αυτό, μέσα το μαραφέτη. Μάλιστα, είναι από τα κεντρικά αυτό, πρέπει να το δούμε παιδιά. Το κατανοώ ότι υπάρχει θέμα με τους φίλους στο εξωτερικό, ειδικά σήμερα που θέλω να πω για αυτό που έγινε χθες. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να βάλω προσωπικό τόνο στην κουβέντα, σπάνια το κάνω για τέτοια ζητήματα, αλλά εχθές πήρα το γιώκα μου και πέρσι είχα πάει στην πρώτη, αλλά πέρσι ήταν ενός έτους, δεν κατάλαβε και πολλά πράγματα, έως τίποτα δηλαδή φαντάζομαι. Χθες όμως ένιωσα ότι κατάλαβε, το έβαλα και στο μηνυματάκι στη φωτογραφία που έβαλα και στην ομάδα στο Facebook, στον αθλητήριο, χθες κατάλαβα ότι ένιωσε. Και είναι σημαντική αυτή τη στιγμή για ένα πατέρα να καταλαβαίνει ότι ο γιος όλο το βράδυ το ρωτούσε η μάνα του χθες, τι έγινε, πού πήγατε με τον μπα, πήγατε στην Τούμπα, στον Πάο και έκανε τα χεράκια του γροθιά, έτσι, αυτά, πακ, πακ, να, με τη σημαία, με αυτά και πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα με πολλά παιδιά, με πολλούς πιτσιρικάδες που χθες πήραν το βάφτισμα του πυρός, ήταν ένα υπέροχο και πολύ ξεχωριστό βράδυ. 2-3 πράγματα που θέλω να σημειώσω, 2-3 πράγματα που θέλω να επισημάνω. Καταρχήν, το ότι μέρα εργάσιμη, μέρα Πέμπτη, βρέθηκε τόσος κόσμος απλά να πάει να εκφράσει την αγάπη του σε αυτό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς του, της ζωής του, από παιδί, από αργότερα, από νωρίτερα, από καθένας όπως το έχει νιώσει, όπως το έχει ζήσει. Από μόνο το αποτελεί μια ξεχωριστή ιστορία. Το ωραίο είναι ότι βγαίνοντας από το πατρικό μου στην Τούμπα, κατεβαίνοντας και πλησιάζοντας προς το γήπεδο, είχε βγει κόσμο στα μπαλκόνια, στον περίγυρο εκεί που ήταν τα γυράδικα, και κατεβαίνοντας στην Αγία Βαρβάρα, βγήκε μια κυρία
στο μπαλκόνι, με είδε που τον είχα το μικρό στην πλάτη και μου λέει: Α, να τον χαίρεσαι, να τον χαίρεσαι. Λέω: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Δεν μου λες, παλικάρι μου, λέει, με ποιον παίζουμε? Με κανέναν, λέω, κυρία, δεν παίζουμε. Μόνοι μας! Λέω, μόνοι μας. Εντάξει, λέει, δεν θα χάσουμε κιόλας. Άτσα, καλά, κυρία. Λέει, πήρε ζωή πάλι το μέρος. Λέει, η θεία που μπορεί να είναι, φίλε, πανάσχετη. Πήρε ζωή το μέρος, λέει. Άκου να δεις τώρα. Ο κόσμος έχει να δει εκεί από πόσο καιρό πριν. Από το Μάιο, να πούμε. Όχι, δεν παίξαμε Ευρώπη. Με την τέτοια. Ναι. Αύγουστο. Από τον Αύγουστο. 17. Όστερσουτ. Πήρε ζωή το μέρος χθες. Πραγματικά, επειδή περνάω συνέχεια από εκεί, γιατί είναι το πατρικό μου δύο στάσεις από το γήπεδο, και γιατί, όπως έχουμε πει μια φορά, του Μπιώτης, πάντα του Μπιώτης, δεν πάει να πηγαίνει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Θεσσαλονίκης. Εκεί όταν γυρίζω νιώθω ότι είμαι στο μέρος μου, εκεί νιώθω ότι είμαι εκεί που ανήκω. Ασχέτως είναι και το γήπεδο βέβαια, αλλά εκεί μεγάλωσα, τι να κάνουμε. Δηλαδή πήγα 10 χρονών, 11, και έφυγα στα 41 μου. Χθες λοιπόν, το μέρος αυτό το οποίο είναι έρημο, ειδικά τις Κυριακές, περνώντας, νιώθεις ότι κάτι έχει, κάτι λείπει, κάτι δεν κολλάει με το όλο τοπίο τις Κυριακές. Από το πιο στοιχειώδες, από το πιο απλό που δεν είναι κρεμασμένο, το κορδόνι, από το σίδερο στο κάγκελο της Αγίας Βαρβάρας, στην κολόνα που είναι μπροστά για να βάλει όλα σε πάνω τα κασκόλ, να πούμε, ή τα σημαίακια, από τις καντίνες φυσικά που αποτελούν μια τελείως folklore, μια πινελιά παραδοσιακή, vintage, με πολύ ήθος φυσικά, από όλο αυτό που δημιουργείται πριν, με τα μαξιλαράκια, με την αναμπουμπούλα, φυσικά η καφετέρια στα γυράδικα, όλα τα καταστήματα, τα ψιλικατζίδικα, τα περίπτερα που δουλεύουν γύρω γύρω. Και χθες έκανα τη σκέψη, τι θα γινόταν αν έφευγε το γήπεδο από εδώ, πώς θα ερήμωνε αυτός ο τόπος. Πήγαμε λοιπόν, 10.000 άνθρωποι, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ενθουσιασμός, πολύ τρέλα, πολύ πάθος, πολύ μεγάλη λαχτάρα για ένα διπλό στο Καραϊσκάκης, πίστη στην ομάδα, πίστη στους παίχτες, με φωνή, με συνθήματα. Ξέρω, παιδιά, μου έρχονται μηνύματα συνέχεια. Συνέχεια μου έρχονται μηνύματα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, ούτε μπορώ να απαντήσω στα παιδιά από το εξωτερικό. Τώρα μου στέλνουν μηνύματα. Λοιπόν, έχουμε θέμα εκεί και θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε στη συνέχεια. Λέω λοιπόν ότι 10.000 άνθρωποι βρεθήκαμε εχθές στο ναό και προσπαθήσαμε να μεταλαμπαδεύσουμε, να εμφυσίσουμε στους παίκτες μέσα στο μυαλό τους, σαν εικόνα στα μάτια τους, σαν ήχο στα αυτιά τους, όλο αυτό το οποίο έχουμε μέσα μας και θέλουμε να μεταφραστεί σε πάθος, σε αυταπάρνηση, σε τρέλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτούς εκεί στο Καραϊσκάκης, μέσα εκεί. Από τις στιγμές τις πιο συγκινητικές, φυσικά ο Γιαννάκης στο τέλος με τον μπαμπά του, τον κύριο Λουκά, πάντοτε αποτελεί μια φιγούρα, μια φυσιογνωμία που μας θυμίζει ότι δεν πρέπει και να γκρινιάζουμε για σήμαντα πράγματα, δεν πρέπει να είμαστε μεμψίμηροι για ό,τι, ας πούμε, αντίξω μας συμβαίνει στη ζωή, ότι δεν πρέπει μονίμως να έχουμε την κλάψα για το οτιδήποτε ασήμαντο, δεν μιλάω για σημαντικά πράγματα. Βλέποντας αυτό το παιδί, το έχω πει και στον μπαμπά του, παίρνουμε εμείς δύναμη από αυτόν. Δεν δίνουμε εμείς δύναμη σε αυτό το παιδί, το οποίο ζει και αναπνέει φυσικά για τον ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης άκουσε και χθες εν χορό πάλι να γίνεται σύνθημα στα στόματα του κάθε ΠΑΟΚτσι. Προσπάθησα να μπω αρκετές φορές στη θέση αυτών των ανθρώπων που έχουν πάρα πολλά λεφτά,
που έχουν τεράστια οικονομική επιφάνεια, που έχουν βίλες, που έχουν ελικόπτερα, που έχουν κότερα, που έχουν πλούτη, που έχουν οτιδήποτε θελήσουν, παιδί μου. Οτιδήποτε θελήσουν. Οτιδήποτε. Τι είναι αυτό που μπορεί πραγματικά να τους κάνει ευτυχισμένους? Υπάρχει κάτι που ένας άνθρωπος με τη δική του επιφάνεια δεν το έχει ή δεν μπορεί να το έχει, άμα θέλει? Ξαναλέω, υπάρχει κάτι. Τι είναι? Διαμέρισμα, βίλα, ταξίδια, ελικόπτερα, αεροπλάνα, τζετ, διαμερίσματα, οικόπεδα, τι, πλούτη, λούσα, τι. Γυναίκες δεν βάζουν γιατί ο άνθρωπος είναι οικογενειάρχης. Αλλά λέω, άμα θελήσει κάποιος, δεν τις έχει στο πιάτο, όποια θέλει. Τι είναι αυτό λοιπόν που δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους συγκίνηση, όταν πλέον τα έχουν όλα, και όχι μόνο τα έχουν όλα, τα έχει όλα και ο περίγυρός τους. Δηλαδή βλέπουν και τους δικούς τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Προσέξτε, είναι σημαντική η παράμετρος. Ωραία να τα έχω όλα εγώ για μένα, αλλά να είναι και η οικογένειά μου, οι άνθρωποι μου, να ταΐζω πόσες οικογένειες, να έχω χιλιάδες ανθρώπους στη δούλεψή μου που ζουν από τις δικές μου επιχειρήσεις. Είναι, τι είναι αυτό λοιπόν που μπορεί να σου κάνει ένα κλικ μέσα σου? Τι είναι αυτό? Είναι αυτή η αρχή. Είναι αυτό το σύνθημα από τον κόσμο που είναι πολύ δύσκολος. Είναι πολύ δύσκολος να σε κάνει σύνθημα και να σε πιάσει στα χείλη του, στο στόμα του, για καλό λόγο. Και να ακουστεί αυτό το Ιβάν Σαββίδης. Ιβάν, όχι από έναν, δυο και πέντε. Είναι πολύ δύσκολο. Περίμενε αρκετά χρόνια. Περίμενε μια πενταετία, στην οποία δεν έκανε κάτι άσχημο ο άνθρωπος και τα χρέη ξεπλήρωσε και παίκτες έφερε και εκατομμύρια ξόδεψε και. Χρειάστηκε να τα βάλει και με την ΕΠΟ, να εξαρθρώσει όλο αυτό το σάπιο, το σαρθρό σύστημα που υπήρχε και που εξακολουθεί να έχει ρίζες ακόμα στη διαιτησία. Χρειάστηκε να καταλάβει και ο πιο δύσπιστος, γιατί το ξαναλέω, δεν το έχει εύκολο ο ΠΑΟΞής το της αποθέωσης. Πρέπει να περάσει από πολλά στάδια και επειδή έχει καεί στο παρελθόν, πρέπει να τον πείσεις για τις αγνές προθέσεις σου. Πρέπει να τον πείσεις ότι ήρθες για να δώσεις και όχι για να πάρεις. Γιατί πόσοι στο παρελθόν θέλησαν, πόσοι στο παρελθόν βρέθηκαν με κάτι κότερα χωρίς μηχανή μέσα, κάτι σωτήρες, κάτι μαγιό, κάτι τύποι με βιντεοκασέτες, κάτι. Δηλαδή, άμα ανατρέξουμε, είναι πόσοι στην πλάτη του ΠΑΟΚ κάναν όνομα, ήξερε κανένα το γούμενο, τον ήξερε κανένα το γούμενο, σαν φυσιογνωμία, σαν φάτσα, τον ήξερε κανένας? Πόσοι λοιπόν περάσανε? Άρα, είσαι καταρχήν επιφυλακτικός. Υπάρχει φυσικά στην αρχή και η μαύρη προπαγάνδα, οι τύποι που μονίμως θέλουν να σπέρνουν στενοχώρια, διχόνοια και να βλέπουν μπουρδέλο την κατάσταση γύρω από την ομάδα. Ξεκάθαρα, αυτή είναι η λέξη, δεν μπορώ να πω άλλη. Που όταν ήρθε ο άνθρωπος, καλά ρε αυτός, τη φάτσα, δεν έχει ούτε δεύτερο σακάκι να φορέσει. Αυτός που το είχε αυτό δεν πρέπει να μην ξαναπάρει ποτέ μικρόφωνο, φίλε. Ποτέ, να το βλέπει ο κόσμος και να τον κράζει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Εσύ που λες αυτή την κουβέντα, ρε φίλε, δεν την έψαξες πριν την πεις? Τι είναι αυτός? Δεν έχει δεύτερο σακάκι, λέει. Τον είπαν και φτωχό. Και αυτός έκανε business με τον Πούτιν. Που ο Πούτιν, δηλαδή, τι είναι? Ένα μωρέ, είναι ένα παλικάρι από την Ελλάδα. Ένας πόντιος. Κάνε εκεί, ρε παιδί μου. Δώσε εκεί. Κάνε ένα ψυχικό. Είναι εξάδελφος του Μπατζανάκη της θείας. Από το χωριό και τέτοια. Αλλά έτσι είναι όμως. Έτσι είναι. Είναι οι ίδιοι που όταν ήρθε ο Πρίγιοβιτς είπαν καλά, αυτός δεν μπορεί να στρίψει, λέει. Και βέβαια κρύβονται, λουφάζουν, μέχρι να υπάρξει πάλι η πρώτη στραβή για να βγουν και να βγάλουν όλη τη χολή που μαζεύουν. Γιατί δεν έχουν κάτι άλλο. Δεν έχουν κάτι άλλο. Ξαναγυρίζω λοιπόν. Φυσικά και έχει κάνει λάθη ο Ιβάν. Φυσικά και στο αγωνιστικό μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει. Ένα κύπελλο στα πέντε χρόνια δεν θεωρείται επιτυχία. Μην νομίζετε ότι προσπαθούμε να φτιασιδώσουμε καμία κατάσταση. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Ούτε το λιβάνι κάνει καλό και μόνο τα καλά λόγια. Απέτυχες επιλογές των συνεργατών κυρίως. Τους οποίους πήρε για να φτιάξουν ομάδα. Τον Τζιστιακόφ, τον Άρνεσεν, δεν ξέρω τώρα ο Μίχελ
πού θα πάει η ιστορία και πώς θα καταλήξει χρονιά, αλλά ήδη Μίχελ δεν υπάρχει στην ουσία. Είναι ανενεργός. Και αν δεν έκανε αυτό το τέλος της ενέργειας, ο ίδιος, για να φέρει αυτούς τους παίκτες, θα πηγαίναμε ο Μίχελ δύο μέρες πριν το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, βγαίνει και λέει: Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο, λέει. Είμαστε πλήρεις. Πριν έρθει ο Σαμπράνο, πριν έρθει ο Καντουρί, πριν κλείσει ο Βιερίνια. Είμαστε εντάξει, λέει. Εντάξει, πού ρε γίγαντα. Πες μας το στόπερ μας. Πες μας τις προσωπικότητες. Ποιοι θα παίξουν εκεί. Πριν έρθει ο Μαωρίσιο, μάλλον όχι ο Καντουρί, είχε κλείσει νωρίτερα. Για το Μαωρίσιο, λέω. Άρα αυτός ο άνθρωπος τι περιμένει. Περιμένει αυτό. Και ξέρετε γιατί έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ξέρει ότι ο άλλος που φωνάζει το σύνθημα είναι απόλυτα ανιδιοτελής. Δεν θα έχει κέρδος από αυτό ο απλός οπαδός. Δεν είναι σαν αυτούς που το πάνε δίπλα-δίπλα, μήπως και το δαγκώσουν, ή μήπως πάρουν δουλειές, ή μήπως είναι στην εύνοιά του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρει ότι αυτός εκεί έχει αφήσει πέμπτη βράδυ το σπίτι του, τον ελεύθερο χρόνο του, έκανε κοπάνα από τη δουλειά του, έχει πάρει το παιδί του και έχει βρεθεί εκεί να φωνάξει για την ομάδα. Χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο άδολη, ανιδιοτελής, ατέρμονη αγάπη, χωρίς όριο για τα τέσσερα γράμματα. Πώς να μην λάμπει λοιπόν από χαρά όταν ακούει Ιβάν Σαββίδης, γνωρίζοντας όσο περνάει ο καιρός αυτό τον κόσμο. Πόσο ιδιότροπος είναι, πόσο δύσπιστος, πόσο ιδιαίτερος είναι αυτός ο κόσμος. Και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Άργησε πολύ ο κόσμος, η μεγάλη η πλειοψηφία, έτσι, γιατί υπάρχουν και ακόμα άνθρωποι που δεν θέλουν να φωνάξουν το όνομα. Θεμητό. Αλλά πόσο πολύ κόπο χρειάστηκε. Θα με ξενέρωνε το αντίθετο με το που έκανε την πρώτη μεταγραφή. Ιβάν Σαββίδης, χειροκρότημα αμέσως. Μας φέρανε τον τύπο με τα καθρεφτάκια, μαγευτήκαμε, θαμποθήκαμε και να φωνάξουμε σύνθημα. Όχι. Πέρασε από πολλά στάδια για να μπορέσει. Πέρσι έγινε πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Πέρσι στα τελειώματα. Μετά την ιστορία με τον τελικό, με τον Καπίνο, με τον Μα και τα λοιπά, πρόπερσι και πέρσι που είδε ο κόσμος ότι πραγματικά θέλει να τα βάλει με το κατεστημένο, πραγματικά προχωράει έχοντας απέναντί του όλο το σύστημα, πραγματικά συσπυρώθηκαν και έριναν μια γροθιά αυτοί που έλεγαν ότι είναι εχθροί, ντεμέκ, να πω μια ωραία λέξη, κι ας μην είναι ελληνική, αλλά εδώ απόλυτα δική μας, Θεσσαλονικιώτικη, οι ντεμέκ εχθροί, που και καλά σκοτωνόντουσαν, αλλά αποδείχτηκε ότι μόλις βρέθηκε απέναντι ισχυρός ΠΑΟΚ, μόλις βρέθηκε ισχυρός άνθρωπος, αμέσως γίνανε μπετόν αρμαία απέναντι του. Κομματικά, μηντιακά, επιχειρησιακά, ποδοσφαιρικά, διαιτητικά, οργανωτικά, από κάθε άποψη. Από κάθε άποψη. Όλοι απέναντι ένα πράγμα. Και βέβαια πέσαν οι μάσκες, δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαν να κρυφτούν κιόλας, φάνηκε, με τα δημοσιεύματα, με τις ψηφοφορίες, με τις διαιτησίες, με. Και είναι όλοι αυτοί που τόσο καιρό έρχονταν, χτυπούσαν την πλάτη και έλεγαν «Α, πολύ ωραία, πάω, πολύ συμπαθείς, ναι, αυτά, ρε παιδιά, να είστε κι εσείς δυνατοί όμως, κρίμα είναι, εμείς θέλουμε τον ΠΑΟΚ δυνατό». Αυτό ακούγαμε όλα τα χρόνια, έτσι δεν είναι? Όταν πουλούσαμε το Βιερίνια, όταν πουλούσαμε τον Κοντρέρας, όταν έφευγαν οι καλύτεροι παίχτες, όταν είχαμε το άγχος αν θα πάρουμε την επιδότηση από την, πώς τη λένε, την επιδότηση, την αδειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, από την ΕΠΟ, όταν μέναμε απόξω για να παίξει η γειτονιά της Αθήνας, η Καλκιδόνα του Σπανού στην Ευρώπη. Και όλοι λέγανε ακρίμα, κρίμα να μην έχει παιδί μου ΠΑΟΚ έναν άνθρωπο. Όλοι μας το έπαιζαν Οσίες, Παρθένες, Μαρίες, Μαγδαληνές. Τότε. Έλα μου όμως που ήρθε ο Θεός, άκουσε τις προσευχές. Και ήρθε ένας άνθρωπος όχι απλά οικονομικά εύρωστος, αλλά πάρα πολύ δυνατός και με ένα συνδυασμό πολύ ιδιότροπο, με ποντιακή ξεροκεφαλιά, με πείσμα επιχειρησιακό, με πείσμα οπαδού, που είναι ένας πολύ δυσάρεστος συνδυασμός για τους άλλους. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έχω φάει πολύ μπινελίκι, να ξέρεις, για το ίντερνετ. Θέλω να σου πω τα μέρη του πλανήτη. Να ξεκινήσω να σου λέω. Λούτενσάιτ, Νιρεμβέργη, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Χέλσιμπορκ, Φραγκφούρτη,
ξανά Μελβούρνη, Τορόντο, Τορίνο. Σου γράφω, σου λέω τώρα εδώ που έχουν έρθει μηνύματα από πού μας κράζουν. Και σένα στο τηλέφωνο. Εντάξει. Τι να πω. Και ειδικά σήμερα. Πώς τυχαίνει κάθε φορά, ειδικά σήμερα μετά από την πρώτη χθες, από την πρώτη λέω, είδες, πρώτη. Για πολλούς, εχθές ξεκινάει η χρονιά. Θα την ακούσετε την εκπομπή, μετά θα ανέβει στο zoomusu.gr. Οπότε, δεν τα λέμε άδικα, τα λέμε για τους εδώ, για τους δικούς μας, τους εσωτερικούς, αλλά για τα παιδιά στο εξωτερικό τα νιώθω το ίδιο, σαν να είναι εδώ δίπλα. Σαν να είναι δίπλα. Θα πάμε σε διάλειμμα, να ανοίξουμε γραμμές μετά, υπενθυμίζω ότι... Α, να πούμε ότι επιτυχία για την ΑΕΚ το 0-0, δεν έχουμε θέματα, έπαιξε και μπαλίτσα στο πρώτο ημίχρονο, λίγο που είδα. Δεν πήγε σαν τον άλλον προχθές στη Βαρκελόνη. Να σας πω, άστε τι λέμε, εμείς είμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, είμαστε υποκειμενικοί. Να σας πω ότι γράψαν οι ισπανικές φυλάδες. Μία ποδοσφαιρική καρικατούρα παρουσιάστηκε, λέει, στη Βαρκελόνη. Και με 8 να παίζαμε, λέει, τους βάζαμε, λέει, άλλα 3. Ποδοσφαιρική καρικατούρα. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι Ισπανοί. Μου πείτε ότι οι Ισπανοί είναι παουτσάκια από μικρά παιδιά και έχουν καμιά εμπάθεια με τον Ολυμπιακό. Ποδοσφαιρική καρικατούρα. Τελειώνει αυτό. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε την Κυριακή. Όλα αυτά θα πάνε περίπατο. Εμείς την Κυριακή να νικήσουμε και Κομίνη. Μη φοβηθούμε το ματς. Κύριε Λουτσέσκου, η δική σου ευκαιρία να δείξεις πραγματικά ότι μπορείς. Η δική σου ευκαιρία. Παρατάσσοντας με μαεστρία την ομάδα, χωρίς φόβο, μην πας ταμπουρωθείς πίσω, θα είναι λάθος. Να δείξεις φόβο. Παίξ τους στα ίσια, κοίτα τους στα μάτια, πάρτε την ενέργεια χθες από τον κόσμο που ήταν μέσα στην τρέλα, μέσα συνθήματα. Πάρε αυτό το πάθος, βάλ το μέσα στο μυαλό των παιχτών και αυτό να βγει μέσα στο γήπεδο. Αυτό έχουμε να πούμε. Εμείς κληρώνουμε και σήμερα. 5 διπλές προσκλήσεις είναι όλα κούτρα. Με αυτές τις προσκλήσεις διπλές για το αμφιθέατρο Βεργίνα να δείτε εκεί στη γιγαντοοθόνη να παρακολουθήσετε το σπουδαίο αυτό μάτς της Κυριακής. Κωστή, έχει θεματάκι το ίντερνετ σήμερα. Ναι, παιδιά, το γνωρίζουμε, είπαμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα πάμε σε διάλειμμα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. 5 διπλές θα δώσω στο τέλος της εκπομπής. Διάλειμμα και επιστρέφω! Εδώ είναι που έχει κάνει 37 λεπτά σόλο του Τουμπερλέκη, δηλαδή έχει δίσμα τον παραγωγό στην ηχογράφηση και λέει εντάξει θα μπει το κλαρίνο μετά. Εμείς δηλαδή που σπάμε τα δάχτυλά μας, δεν ξέρω αν έχετε πιάσει χέρι του Τουμπερλέκητζη, δεν είπε, δεν νιώθει τίποτα, δηλαδή και καυτές βελόνες να προσπαθείς, καρφιά πειρακτωμένα να προσπαθείς να του βάλεις στα δάχτυλα, δεν υπάρχει περίπτωση, πέτρα βέβαια όπως και στους κιθαρίστες. Λοιπόν, να ξαναπώ εγώ, ζητώ συγγνώμη, το λέω για εσάς που ακούτε τώρα από το zoomusu.gr που θα ακούσετε την εκπομπή, που την ακούτε αργότερα. Δεν θέλω να πω ώρες, γιατί την τελευταία φορά που είπα ώρες είπα κάτι 20 ώρα και εξετέθην και θα κάνω πολύ καιρό να ξαναπώ ώρες. Σε πόση ώρα έρχεσαι, δεν θα πω, θα δούμε, δεν ξέρω. Μετά από την τρικυμία στο μυαλό χθες με τις ώρες. Εδώ είμαστε, λοιπόν... Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Ήδη έχουμε 4 γραμμές που περιμένουν. 23-10-287-888. 5 γραμμές. 5. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Υπενθυμίζω, 5 διπλές δίνουμε για το αμφιθέατρο Βεργίνα το βράδυ της Κυριακής. Event. Ελάτε από νωρίς. Μην περιμένετε 8. Ούτε καν 7. Ελάτε από τις 6. Να κάνουμε μουχαμπέτι. Να γνωριστούμε από κοντά. Μαζί με τον Νίκο Τζατζαρά και μαζί με τον Χρήστο τον Ραγκάτσι. Να σας κάνουμε εκεί σούξου μουξου κατάσταση. Πάμε. Καλημέρα σας. Κάερε στα περμικίδο λεβαντάρσε στο πληγατόριο. Αγόρι μου, πού σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Συντριβανίσαι μου. Αυτό που είδα εχθές ήταν πραγματικό ζούμου σου. Αγόρι μου, αυτό ακριβώς. Ατόφιο. Αν νεκροθάφτη ήρθες επάνω να δεις την προπόνηση πόσους κόσμους πάει. Τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό, θα πέσει τούμπα, Κωστή. Άστο. Εγώ πιστεύω ότι και 100.000... Τα είπες όλα, περάσαμε και από το τη Σουφούλα, την είδαμε και μπράβο, την Αγγελική όλους. Μπράβο. Ξέρεις, γειτονιά, ξέρεις, οικογένεια. Ξέρεις με ποιο να πάω, με τον γειτονά σου. Κωνσταντίνο. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, λαμπρό παλικάρι. Παλίκαρος. Τα χαιρετίσματα να στείλω στον Κρομλίδη τον Νίκο μετά, που μπήκαμε μαζί μέσα. Για μένα κάτι να ψουνίσω που ήθελα να πάρω. Πολύ παλικάρι, όχι, δεν ξέρει να λέει από τους άνθρωπους. Αλλά αυτό το πράγμα που είδα εγώ στην ηλικία που έφτασα, σε προπόνηση δεν το έχω ξαναδεί. Ναι, όταν ναι. Λες 10.000 κοστί, καλά λες 10, γιατί ήταν παραπάνω ο κόσμος.
Εντάξει, τώρα εγώ κάνω μια προσέγγιση, γιατί ναι. διάφορα νούμερα θα δείτε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Η αλλά είδα, 6, είδα ότι ήταν όλα, 20, όλο το πλαϊνό γεμάτο. 6 άνοιξε. Και 20 στα επίσημα δεν μπορούσα να. Δεν μπορούσες να σταθείς. Εκεί ήμουνα. Ήτανε από εκεί έφυγα και πήγα απέναντι μετά για να βγάλω φωτογραφία. Η θύρα 4 μόνο η Α είχε θέσεις. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς ήμασταν στην 8 αναγκαστικά, πήγαμε, έκαναμε όλο το γύρο και πήγαμε στην 8 έτσι. Για να κάνω. Και εγώ από εκεί πήγα μετά για να βγάλω τη φωτογραφία, γιατί από εκεί που ήμουνα στην 1 δεν μπορούσα να βγάλω τη φωτογραφία να φαίνεται ο κόσμος. Πήγα απέναντι, φεύγοντας στην 8. Εχθές με μισή μέση πήγα εγώ και να έχεις και τον Κωνσταντίνο να έχεις και τον μωρό και τον πεθερό του και τον πατέρα του. Άρα, χαμός, αυτό είναι, χαμός. Τρεις γενιές πάω. Τι είναι αυτό τρεις που γενιές. Ζήσαμε πάλι. Αυτό χθες, είναι ζούμου σου. Το λέω στους καινούριους. Αυτό είναι ζούμου σου. Αυτό είναι το ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμου σου και ζουμουσάκλα θα πάμε. Αγόρι μου, αγόρι μου. Ζουμουσάδα. Να κάνουν αυτό που πρέπει. Κλουτς πάρε να έχεις. Έτσι, κλουτς κλουτς που λέει η Τούλα. Καλή συνέχεια. Γεια σου Παυλάρα μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Σας ακούμε πολύ στο βάθος. Ξανά. Όχι, όχι. Δεν σας ακούμε πάρα πολύ βαθιά. Ακουστώ. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Είμαι εγώ. Εσύ. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Εγώ είμαι. Καμία. Λοιπόν. Ζούμου σου χωρίς να πω τίποτα άλλο. Ζούμου σου μόνο, τίποτα άλλο. Πολύ χαίρομαι. Αυτό τα εννοεί όλα, δεν χρειάζεται να πεις λεπτομέρειες. Οι παλαιοί καταλαβαίνουν αλλά μέσα σε αυτά τα τρία γράμματα έτσι τι εννοούμε. Να μην ησυχαίνουν τα πράγματα. Δεν είναι πανηγύρι αυτό, γιατί ορισμένοι γράψανε χθες. Δεν ξέρω αν πρόσεξες πανηγύρια και τέτοια. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάνετε λάθος κύριε. Όταν εμένα με στερείς αυτό που αγαπάω τόσο καιρό. Ο Παοξής έχει 2 μήνες να πάει στο γήπεδο να δει την ομάδα του. Πανηγύρι. Να σου πω κάτι. Αυτό το έγραψαν ή το εκφώνησαν αυτοί που ήθελαν να χαλάσει όλο αυτό. Λοιπόν, και το υπονόμευσαν. Λοιπόν, η κατάθεση αγάπης και ψυχής για αυτό που λατρεύεις και που στο έχουν στερήσει λέγεται πανηγυράκι. Αδέρφια Παοξίδες. Okay. Αυτή η γροθιά που σήκωσε αυτός ο άνθρωπος εκεί, ο ευεργέτης του Παοξ, που σήκωσε, πρέπει να σηκώσουμε όλοι μαζί τη γροθιά, να γίνουμε έτσι, όπως είναι μια γροθιά, όλοι, ψυχή, με την ψυχούλα τη, μέσα από τη ψυχή σου να το δώσεις αυτό στον ΠΑΟΚ, να δεις τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Όπως αυτό το λες. Που σήκωσε τη γροθιά εκεί και ανταπέδωσε δηλαδή αυτό που το φωνάζαν το όνομά του, να δεθούμε έτσι και να μείνουμε ως το τέλος έτσι να δεις τι μπορείς να κερδίσεις. Και τώρα πάμε στα άλλα. Λοιπόν, κύριε Κομίλη, κύριε, το λες και κύριε. Έτσι, ναι. Είμαι ευγενικός πάντοτε, ξέρεις. Κύριε Κομίλη, εάν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν θα ξανασφυρίξετε. Να το ξέρετε. Όπως ο Κολοτούμπας αυτός ο Αλαφούζος σταμάτησε τη διατησία από τον κύριο Κίζα, έναν εξαίρετο διατητή, έτσι θα σταματήσει και η δικιά σας η καριέρα εδώ. Σε αυτό το τέρμι θα τελειώσει η καριέρα σας. Γι' αυτό αν θέλετε να συνεχίσετε, να σφυρίζετε, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω τίποτα άλλο, δεν υπενήσω με τίποτα. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Γεια, 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 γεια σου Παναγιώτη, γεια. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Αντρέ. Και ο Βιερίνη άκουσε φυσικά. Άκουσε το όνομά του χθες. Δεν με κατάλαβες, αδελφούλη, δεν με κατάλαβες. Ξαναπες, Αντρέ. Σε παραλαμβάνω πάλι, ψευδώνυμο Αντρέ. Α, από σήμερα Αντρέ. Α, τώρα αγόρι μου, αγόρι μου. Αδελφούλη μου. Αδελφέ μου, Δημητράκη μου. Τώρα σε κατάλαβα, αγόρι μου, τώρα σε κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω που είπε πριν ο Παλίκαρος ο προηγούμενος. Κάνα πανηγυράκι δεν ήταν χθες. Ήτανε η έλλειψη από όλο αυτό που μας λείπει. Ακριβώς. Λόγω της τιμωρίας και πάει λέγοντας. Συν ότι θέλαμε να δώσουμε και στους καινούριους παίκτες να καταλάβουν για ποιους τρελούς παίζουν. Ακριβώς. Οι καινούργοι δεν το είχαν. Δημητράκη μου, οι καινούργοι αυτό δεν το είχαν ζήσει. Χθες έπρεπε να το ζήσουν. Αλλά θα σταθώ σε δύο πράγματα. Το ένα είναι για πρώτη φορά, γιατί εγώ τα έχω ζήσει πάρα πολλές φορές. Για πρώτη φορά η καθολική αποθέωση Σαββίδη για πρώτη φορά. Είναι καθολική για σωστό, πρώτη φορά. Γιατί την προηγούμενη φορά υπήρξε μια μερίδα που δεν θέλησε, χωρίς να την κατηγορούμε, χωρίς να σημαίνει ότι είναι λιγότερο ΠΑΟΚ. Δεν μιλάω. Έτσι. Μιλάω για πρώτη φορά καθολική. Καθολική. Καθολική από όλους. Έτσι. Πρώτο αυτό. Δεύτερον,
θα κρατήσω αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον, ότι έβλεπα μπαμπάδες με παιδάκια, με ένα απίστευτο χαμόγελο, με ένα ζουμουσού που λέμε, ένα θαύμα απίστευτο. Και τρίτο θέλω να πω και κάτι για το αγωνιστικό. Δηλαδή τι, δεν τελειώνει τίποτα παιδιά την Κυριακή, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και να είμαστε και συνειδητοποιημένοι. Την Κυριακή παίζεται ένα ακόμα ματ από όλα αυτά που έχουμε. Δεν τελειώνει τίποτα. Σωστό μεν αυτό που λες, αλλά αν κερδίσω φίλε το Γαύρο την Κυριακή, τελειώνει ο Γαύρος. Ναι, αυτοί θα γίνουν μπάχαλο, το γνωρίζεις πολύ καλά. Έτσι. Επειδή μας ξέρω τι είμαστε, είμαστε το άσπρο και το μαύρο. Καλά, το μετά φοβάμαι εγώ. Τον επόμενο. Το μεθεπόμενο. Το λέω συνέχεια. Κυριακή, είτε κερδίσουμε, είτε χάσουμε, είτε φέρουμε ισοπαλία, εμείς όλοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, Κωστή μου, θα πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό. 100%. Γιατί ο ΠΑΟΚ πολλές φορές έχει κερδίσει μες στο Καρέσκα και δεν το έχει διαχειριστεί. Ο σωστό. Κόσμος του και όχι ας μόνο, κερδίσουμε και από το ίδιο βράδυ εμείς που έχουμε μικρόφωνο, αυτό θα λέμε. Διαχείριση εγώ, τώρα. Εγώ προσωπικά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι το παν είναι, όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό, το παν είναι να έχεις διάρκεια σε όλο αυτό. Δεν είναι το ένα μάτς. Το ένα μάτς ήταν όταν ο ΠΑΟΚ ήταν τριτοτέταρτος. Τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα σημαίνει ότι παίζω το μάτς την Κυριακή, κερδίσω, χάσω, κάνω, ράνω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Την επόμενη εβδομάδα έχω άλλο μάτς, άλλο τελικό. Πάλι τελικό παίζω την επόμενη εβδομάδα. Σωστό, 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 σωστό. Σωστό, σωστό. Τα φιλιά και την αγάπη μου και στον Ηλία φιλιά, να δώσεις. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Και ο Βιερίνη άκουσε εγχωρό το όνομά του φυσικά. Γύρισε, χαιρέτησε τον κόσμο. Όλοι γεμίσανε εικόνες, γεμίσανε ήχους χθες. Παραστάσεις με αυτές θα πάνε την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Γεια σου, Άκη. Εγώ περιμένω ακόμα, Περιμένεις. Εντάξει, 6 ώρα πήγα. Φίλε, έχασες. Από ποια θύρα πήγες? Κλειστές είναι, φίλε μου. Τι να πάω, από ποια. 6 ώρα το πρωί πήγα. Έτσι δεν μου είπες. Στο Καφτατζόγλιο ήταν, φίλε. Κάνουμε πρόβες για του χρόνου. Α, εντάξει. Λοιπόν, να δώσω λίγο. Μια που πήρε ο Δημήτρης τηλέφωνο, θα μου επιτρέψεις, έτσι. Τι να σου χαιρετίσματά μου στο Δημήτρη και στο Γιαχωβά Παοξή. Και τους περιμένουμε. Αργήσατε, παιδιά. Σας περιμένουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Πάμε μάλλον στο χθεσινό. Δεν θα μιλήσω. Δεν με ενδιαφέρει με το παιχνίδι αυτό. Και καλά το είπε ο Δημητράκης, έτσι. Μια χαρά τα είπε. Και ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης δεν ήταν ο προηγούμενος. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ εχθές πήγα για τον ΠΑΟΚ. Και για το Σαββίδι μετά. Γιατί... Εννοείται, αυτός πάμε. Εννοείται. Να έρχομαι στο γήπεδο. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρουν οι νίκες και ήττες αυτή τη στιγμή. Και αν, Κωστή, αν πήραμε αυτό το κύπελο, το πήραμε στην Αγγλία, άμα ήταν που παίρνουν και η γάμα κατηγορία κύπελο, θα σου έλεγα δεν με ενδιαφέρει. Αλλά εδώ το πήραμε μέσα από τη βρωμιά, μέσα από τη σαπίλα το βγάλαμε το κύπελο. Με πολύ αίμα και υδρότα, με πολύ αίμα, κόπο. Γιατί ήμουν στο παιχνίδι, ήμουνα... Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι. Το πανό που βγήκε χθες στο κέντρο του γηπέδου, το εμείς μαζί για μια ζωή και το σύνθημα που ακούστηκε, νομίζω εκφράζει πλήρως όλο αυτό που έγινε χθες. Εγώ μαζί. Το ήθελα αυτό το κύπελο για μένα, για το Σαββίδι, για να ευχαριστηθεί. Ναι. Γιατί είδατε χθες έκανε 4.000 χιλιόμετρα για να έρθει για λίγες ωρίτσες. Αν δεν το ξέρετε... Αυτό που εισέπραξε χθες, γιατί ο άνθρωπος αυτός λίγα πράγματα εισπράττει, συνήθως πληρώνει. Είναι από τις ελάχιστες φορές που εισπράττει. Και δεν μιλάω για χρήμα. Αυτό που εισπράττει λοιπόν, η αχή, η αποθέωση από τον κόσμο, η αναγνώριση ότι κάνει προσπάθειες παρά τα λάθη, παρά τις παραλήψεις, παρά τα οτιδήποτε. Ο κόσμος, φίλε, είναι ένας αλάθητος, ένας αλάνθαστος κριτής αυτός ο συγκεκριμένος κόσμος. Αυτά που έκανε τα περισσότερα μέχρι τώρα, Κωστή, ο Ιβάν, ήταν πάλι τα παλιά. Τώρα αρχίζουν τα καινούργια, έρχονται τα καινούργια. Την ώρα που άλλοι φέρνουν επενδυτές Τούρκους, αυτός έπαιρνε επιχειρήσεις για να μην τις πάρει ο Τούρκος. Στα χέρια των Τούρκων. Όπως το λες. Όχι όπως το λέω, έτσι είναι, να λέμε την αλήθεια, έτσι. Όχι γύρω-γύρω να λένε τα δικά τους και να τους ακούμε. Εμείς
στηρίζουμε Ιβάν, στηρίζουμε πρώτα-πρώτα ΠΑΟΚ. Έτσι πρέπει να είμαστε, παιδιά. Έχει νεάκι! Σε χαιρετώ! Ξαναλέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα έχει sold out στο αμφιθέατρο Βεργίνα. Εσείς σήμερα μπαίνετε στην κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις. Παίρνετε και το φίλο σας, τη φίλη σας, όποιον θέλετε, και έρχεστε μαζί χωρίς να πληρώσετε τίποτα στο αμφιθέατρο Βεργίνα και μπορείτε να έχετε και το παιδί σας μαζί κάτω από 21, γιατί πλέον δεν υπάρχει είσοδος μέσα από το καζίνο, αλλά πριν απ' έξω. Για να δούμε μαζί στην γιγαντοοθόνη το σπουδαίο αυτό παιχνίδι. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς το παιδί! Καλημερίζω τον προβοκάτορα του Μαρινάκη, τον κύριο Κωστή Τσατσαρό. Όταν στέλνεις γιατί κόσμο, κύριε Τσατσαρέ, πρωί να πας στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, θα σε πω προβοκάτορα του Μαρινάκη. λοιπόν. Κοίταξε! Έστειλα, είπα στις 6. Σε κατάλαβα, σε κατάλαβα. Πρόσεξε, είπα 6 ώρα όλοι πάμε εκεί και είπα και σε 20 ώρες μία συγκέντρωση. Δηλαδή, δεν είπα να μην πάμε στις 6, αλλά είπα και μία δεύτερη επαναληπτική να πούμε. Αυτοί που δεν πήγαν εχθές θα πάνε σήμερα, δηλαδή. Με ρωτάει κόσμος εχθές, τι έπαθες, φίλε, τι συνέβη, τι συνέβη. Να αποκαλύψω τι συνέβη. Στο κινητό, όταν βάζει αφύπνιση, σου βάζει σε τόσες ώρες θα χτυπήσει το ξυπνητήρι. Σωστά. Ναι. Έβαλα λοιπόν εγώ την ώρα που μιλούσα κιόλας και έβλεπα και τα μηνύματα, έβαλα 6 ώρα για να μου βγάλει την αντίστροφη μέτρηση και έβαλα 6 το πρωί, όπως καταλάβατε. Λογικά. Εντάξει. Και όχι 6 το βράδυ, και αυτό μου βγάλε 20, σε 20 ώρες, να πούμε και 8 λεπτά. Αλλά το τι έγινε χθες, φίλε, με ξεπιάσαν. Οι φίλοι, έτσι, όχι οι αντίπαλοι. Οι φίλοι. Εδώ πες... ο Τζορμπατζόγλου έβγαλε ανακοίνωση σχεδόν. Ναι, ρε, το άκουσα. Μετά από σένα. Εδώ ήμουν. Εδώ ήμουν. Τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα. Είναι. Δεν είναι, τα παιδιά είναι, δεν το είπαν. Ξέρω, έτσι. Αλλά όλη την ημέρα ήταν το εξής. 3 ώρες και 2 ώρες, 5. Πόσες ώρες έχει ένα πεντάωρο, τέτοιο. Το 24ωρό σου αρχίζει και τελειώνει πότε. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς. Σε μισή ώρα έρχομαι, λέω. Χθες στο γιατρό. Λέω σε μισή ώρα θα έρθω και την μετά πάω γήπεδο. Μισή ώρα σήμερα, μισή ώρα αύριο. Το μισάωρο σου έχει 30 λεπτά, έχει 50, φιλέ. Δεν μπορείς να φανταστείς. Κοίταξε, ένα θεώρη μετά το Πυθαγόρα στα μαθηματικά και ένα είναι το Τεσσαρό. Άστο, φιλέ. Άστο, μην το ψάχνεις, φιλέ. Άστο, άστο. Λοιπόν, αβαβάω παπαπάου, τελείως. Αβαβάω παπαπάου. Θέλω να πω λίγο αυτό που συνέβη χτες, Κωστή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη, εγώ δεν το λέω Ιβάν, τον Γιάννη Σαββίδη. Έτσι, που ξανά έφερε την αξιοπρέπεια και την αυτοπεποίθηση ότι είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε κορυφή. Τι ωραίο, φίλε. Είπες δύο λέξεις, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Είπες δύο λέξεις πάρα πολύ βαριές. Πάρα πολύ βαριές. Ξαναπέστες. Γιατί είναι φίλε. Αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση αυτό, έφερε σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια που λέγεται δύο ΠΑΟ, αλφα, δύο αλφα αυτά το. Η αξιοπρέπεια και η αυτοπεποίθηση. Ούτε πλούτος, ούτε νεοπλουτισμός, ούτε έπαρση, ούτε αλαζονία, τίποτα. Το να βγαίνει ο άλλος από το μάτς με την Μπαρτσελώνα και να ασχολείται μαζί μου είναι φόβος, είναι ένδειξη πανικού. Είναι απόλυτη εφίδρωση στην πλατούλα του και στον κόρφο του. Κωστά, είμαι 55. Άμα με έβλεπες τώρα μπορείς να με δεις, η τρίχα είναι μπιμπικιασμένη που λένε και ψάχνω το πρωί να πάρω τη φόρτα και την αρένα, όχι τίποτα άλλο. Εχθές, όπως είπες εσύ, πήγες στο γιο σου στο γήπεδο. Λοιπόν, εχθές πήγα τον Πιτσιρίκο. Ναι. Είμαστε στους επισήμους, θα το πω έτσι εν ολίγης, απλώς επειδή είναι και προσωπικό, ναι. Αλλά αξίζει τον κόπο νομίζω. Τον γιο σου ή τον εγγονό σου? Το γιο μου, ρε, εντάξει, ο τρίτος είναι, 10 χρονών είναι, εντάξει, είπαμε ότι όχι, είσαι 55, ο 55 μπορεί να γίνει. Βαράμε ακόμα, μη σε λάγκο. Δεν είπα ότι δεν βαράς, το ότι έχεις εγγονό δεν σημαίνει ότι δεν βαράς, κάτσε, εντάξει. Είναι το τρίτο μέρος της οικογενείας γι' αυτό. Μπράβο, μπράβο, Στερνοπούλη. Και ήμασταν ακριβώς Στερνοπούλη και ήμασταν πολλές εκείς επισήμως με τη στολή του ΠΑΟ και αυτά. Ανοίγει ξαφνικά ο Μίχελ την πόρτα μαζί με το σεκιουριτά να μπουν τα πιτσιρίκια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το δέος που ένιωσε ο Μικρούλης που είχε μέσα στο γήπεδο στον αγωνιστικό χώρο δεν περιγράφεται. Μπήκε και μαζί με τους παιχταράδες μας μέσα με το πανό εκεί, εμείς μαζί για μια ζωή. Τον έχει ο Κάνιας μπροστά του. Μιλάμε ότι όταν ήρθε δάκρυσε τρελάθηκε, μικρός. Τρελάθηκε. Δάκρυσε και μου λέει μπαμπά να το πω αύριο στο σχολείο. Βέβαια και να το πεις δικεφαρά του. Λέει ίσα ίσα μεγάλη χαρά. Και το λέω ρε κερατά μου εσύ είσαι λέω 10 χρονών και πρόλαβες και πας στον γονιστικό χώρο και βγήκες και φωτογραφία και με τους παίκτες. Εμείς τόσα χρόνια που πάμε σε αυτό το γήπεδο μια τέτοια χαρά δεν νιώσανε. Αλλά δεν πειράζει. Την ένιωσε μικρός και είναι το ίδιο πράγμα. Επειδή το έζησα σου λέω χθες με το γιο μου. Όλο το βράδυ χθες
δεν μπορούσε να ησυχάσει, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Έτσι. Δηλαδή είχε γεμίσει, με, είχε καταλάβει πράγματα, το ρωτούσε κάθε τόσο η γυναίκα. Πού πήγες με τον παπά σήμερα, πού πήγες, πακ, πακ, και να κάνει τα χέρια έτσι, γροφιές, και να κάνει ότι κουνάει τη σημαία. Και επειδή έβλεπα Europa League χθες, πήγαινε στο γήπεδο, μου έδειχνε το σήμα στη φανέλα, δηλαδή ήταν το παιδί σε μια... σε μια υπερένταση, σε μια χαρά, ας πούμε. Πρόσεξε, δεν μπορεί και να μιλήσει κιόλας. Δηλαδή, ακόμα δεν μπορεί να εκφραστεί εκείνη που βλέπει ότι θέλει να πει πράγματα και δεν μπορεί να πούμε. Εντάξει. Κώστα μου, εντάξει. Κιόλας, αυτό είναι σου μουσού, αδερφέ. Όλο αυτό, όλο αυτό που έγινε χθε. Μια ανοιχτή προπόνηση. Μπράβο. Όλο αυτό που έγινε χθε. Οφείλεται, ξανά το. Για να κλείσω, οφείλεται στο Γιάννη Σαββίδη και την οικογένειά του που ένωσε αυτό τον μεγάλο, αυτή τη μεγάλη οικογένεια, όχι μόνο τον μεγάλο κόσμο, αυτή τη μεγάλη οικογένεια που λέγεται ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, λέει Γιάννη Σαββίδη, μάλλον Γιάννη Σαββίδη, και εσύ και η οικογένειά σου, και να σε έχει Θεός πάντα καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Με έκλεισες πολύ λίγο. Ήσουν τόσο στο βάθος που δεν κατάλαβα τίποτα. Ήσουν πάρα πολύ. 20 λεπτά στο κινητό. Άκου. Μήνυμα. Φίλε, μου λέει ο Τριαντάφυλλος. Το ράδιο στο ίντερνετ πάλι δεν παίζει. Λουπ και πάλι λουπ από χθες βέβαια. Όχι τώρα, όπως έλεγε και ο Σάκης κάποτε. Ο Σίμος που έλεγε δεν σε ακούμε στη Χαλκιδική. Τώρα στο λέω εγώ, δεν σε ακούμε. Σε αναφέρει στο μήνυμα μόλις τώρα που ήρθε. Έτσι θα ζεις πολλά χρόνια. Μετά από μένα θα σε μιλήσει κάποιος που θέλει, έχει και εγώ να σε μιλήσει. Ναι. Είναι δίπλα μου. Από το μακρινό Johannesburg φυσικά σε παίρνω. Το Johannesburg. Πάρα πολύ ωραία. Το Johannesburg, κάτω στην Νότια Αφρική. Το Ιωαννόκαστρο. Το Ιωαννόκαστρο. Ναι, πήγα χτες από το δορυφόρο λίγο και στην Τούμπα τι έγινε, και εγώ ανατρίχεσα. Αγόρι μου. Ήταν πολύ καλά και εύχομαι, όχι εύχομαι, όπως όλοι το θέλουν, ένα 3 σκορ την Κυριακή, να πάμε, να πάμε να παίξουν οι παίχτες, να παίξουν με το πάθος αυτό που είχε η Κερκίδα. Κανένα άλλο, ούτε περισσότερο, ούτε αυτό, λιγότερο. Αυτό. Θέλω να παίξουν με το μάτι γυαλισμένο σαν της Κερκίδας και την καρδιά και την ψυχή του λαού του ΠΑΟΚ που ήταν χτες στο γήπεδο. Τίποτε παραπάνω παλικάρια, ούτε λιγότερο, ούτε παραπάνω. Αυτό ακριβώς θα παίξετε. Π.χ. να παίξετε 8, θέλω να παίξετε 8, 90 λεπτά. Θέλετε να παίξετε 9, 9 για 90 λεπτά. Αυτή φυσικά, άμα θα παίξετε εσείς με 9 απόδοση για όλο το ματς, είναι από καμιά, το ημίχρονο, τελειωμένη. Τελειωμένη είναι. Έτσι. Γιατί άρα, είναι αυτό το... Σίμω, εμείς καθορίζουμε το μάτς Κυριακής. Εμείς, αυτό που είχε πει ο Άγγελος, ο ΠΑΟΚ, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Αυτό εννοούσε και αγωνιστικά. Αν ο ΠΑΟΚ βρεθεί την Κυριακή με απόδοση 9 από το πρώτο λεπτό έως το 90, εγώ δεν γλιτώνει κανένας. Ακριβώς. Το, μόνο, το μόνο που φοβάμαι είναι το δικό μας κακό εαυτό. Μην παρουσιαστούμε με κανένα blackout, μην φάμε πάλι αυτό το μαύρο σεντόνι, μην παρουσιαστούμε φοβισμένοι, δεν έχουμε κανένα λόγο. Είμαστε πρωτοπόροι, έχουμε καλύτερο ρόστερ, έχουμε καλύτερη ομάδα, να μπούμε χωρίς φόβο. Και όπως είπες, πάρτε τις εικόνες, πάρτε τους ήχους από το χθεσινό βράδυ στην Τούμπα. Εσείς οι παίκτες, και μπείτε μέσα και αποτελειώστε τους. Απλά. Πριν δώσω τον δίπλα μου, τον διπλανό μου, να σε πω ότι δεν ακούγεσαι και πάλι στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική δεν ακούγεστε. Αρχίζει πάλι. Έλα, το σλόγγαν. Δώσε δίπλα για ευχές. Χαιρετώ από μένα να σε πάρει ο διπλανός μου. Για ευχές. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ακούω τις ευχές σας. Έχω ακούσει ότι εκεί κάτω στο Καραϊσκάκι θα έρθει μια ομαδούλα από τη Βόρεια Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ. Σε κλείσω. Έχουμε Ολυμπιακός μου. Να κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη και να σκορπίσει αυτή την ομάδα που πάτε και κάνετε και sold out στις προπονήσεις. Έγινε επίτιμε. Γιατί να το κρύψουμε άλλο. Γιατί να το κρύψουμε. Bye. Bye, bye, bye. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή, Ζουμουσού. Έλα γόρι μου, έλα Ζουμουσού. Λατομείο. Έλα ρε λατομείο, έλα λατομείο, έλα γόρι μου, έλα, έλα. Το ταμείο είναι μείον. Πάντα φίλε, πάντα. Κωστή, πιστεύω ότι... Ήσουν χθες, ήσουν, μπόρεσες, είχες δουλειά. Κωστή, βραδινός δουλεύω και με τίποτα. Σκεφτείτε χθες... Δράμα,
Γιατί η ερώτησή μου, η απορία μου είναι γιατί δεν το μακριά κάναμε Τετάρτη. Είναι. Γιατί δεν το κάναμε Τετάρτη που είναι κλειστά τα μαγαζιά, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Οκ, okay, για πάμε. Κωστή, πιστεύω ότι ο Ιβάς Σαββίδης, αν ακούει όλα αυτά, ξέρω εγώ, για τα λεφτά που βάζει και κάνει, δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Από όσο κατάλαβα εγώ και πολλοί σε άλλος κόσμος, κατάλαβε ότι το κάνει για το λαό, για μας, για μας τους παοξίδες. Σωστό. Δεν και για την... Και για την... Και... και δεν τον ενδιαφέρει το χρήμα που δεν χάρει. Δεν τον νοιάζει. Αποδεικνύεται αυτό. Έχει τόσες άλλες επιχειρήσεις, φίλε. Είναι τόσο μεγάλη η επιφάνειά του. Το κάνει και για έναν άλλο λόγο. Θα σου πω μία λέξη, μία έκφραση, έναν όρο που τον μάθαμε στην Οδύσσια. Θυμάστε? Ο Μύρο Οδύσσια. Το κάνει για την υστεροφημία του. Είναι ένας όρος που τον είχαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Τι γίνεται? Θα λένε κάποια στιγμή. Το βλέπεις αυτό το καινούριο γήπεδο. Το έφτιαξε ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης μπορεί να τότε να είναι 80, να είναι στη ζωή ο άνθρωπος, μακάρι. Αλλά όταν θα φύγει κάποια στιγμή, όπως όλοι μας, θα γυρίζουμε πίσω και θα λέμε. Κάποτε ήρθε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν ξεριζωμένος η οικογένειά του, έφυγε από πατρίδες αλυσμόνητες, πήγε στο εξωτερικό, γύρισε, άνοιξε την Παναγία σου μελά. Ξεχρέωσε την ομάδα που δεν ήταν δικά του τα χρέη, αλουνού χρέη. Αρνήθηκε να βάλει κοιλίδα στην ομάδα, στο βιβλίο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Πλήρωσε και μετά έκανε μια σπουδαία ομάδα και έφτιαξε αυτό το γήπεδο. Και ζήσαμε πράγματα πολλά και πρωταθλήματα και Champions League και όλα. Αυτό είναι, φίλε, η υστεροφημία για τους το σημαντικούς. Κάνει η Κωστή από την καρδιά του, 100%. Χωρίς να τον ενδιαφέρει. Αν πολλές φορές γίνονται πράγματα που είναι σαν να τα λεφτά να τα πετάς μέσα στη φωτιά. Δηλαδή κάποιες μεταγραφές που δεν έχουν πιάσει, πράγματα, πρωταθλήματα που έχουν ένα γραφεί. Εκατομμύριο ευρώ σε κόλλησε. Έναν σου λέω εγώ. Ένα εκατομμύριο ευρώ όλοι σε παιδιά, αλίμονο. Δηλαδή δεν τον παίρνουν ούτε στο τσίρκο. Στο Μόντε Κάρλο, δεν τον παίρνουν. Τι ένα εκατομμύριο, εδώ μιλάμε, εγώ άστο, να σου πω σε τρεις ζωές, μην σου πω και παραπάνω. Τρεις, λεφτά, τι δεν τρεις, μπορώ να τα πιάσω. Πλάκα, κάτι τρεις, δεν δεν υπάρχει. Μπορεί να είμαι ψηλόμυρδο, δεν το ξέρω κι εγώ, λέω τώρα. Λατομείο, θέλω να είσαι βράχο στην άμυνα. Θέλω να είσαι ο Σαμπράνο, να είναι ένα από αυτά τα μεγάλα τα κοτρόνια, σαν αυτό που έχει γράψει την άλλη φορά πάνω ζούμε σου, άδερφε μου. Ένα τέτοιο θέλω. Να μην περνάει, φίλε, ούτε σκέψη. Όχι παίκτη, ούτε σκέψη. Κωστή, ελπίζω κάποια μέρα να μπορέσω να τον συναντήσω τον Ιβά Σαββίδη. Μπορώ να τον βοηθήσω να στέλνει να πουλάει μάρμαρα και να κονομάει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μπορεί να είμαι ένα απλό εργάτη. Αλλά αυτό που όταν βλέπω κάποιον άνθρωπο να βοηθάει και χωρίς να παίρνει. Και πόσα γίνονται, φίλε, που δεν τα λένε. Άστο, πολύ κόσμο. Κωστή, πολύ. Πραγματικά εδώ πέρα στη Δράμα υπάρχει πλούτος μάρμαρα. Η δικιά μας η εταιρεία είναι μία από τις μεγαλύτερες. Εντάξει, ο Μπύρος είναι πιο κάτω από τη δικιά μας εταιρεία. FHL να ξέρεις. Το θέμα ότι είναι μέχρι τώρα το μάρμαρο το πλήρωνε ο ΠΑΟΚ, φίλε. Γι' αυτό φάγαμε 7 αγωνιστικές. Γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται. Κωστή, πιστεύω ότι αν η Τούμπα ήταν έτοιμη τώρα, την ώρα που μιλάμε, το πρωτάθλημα δεν μπορούσαμε να λέμε ότι είναι δεν είναι δικό μας. Ήταν 100%. Μπορεί η ψυχολογία να ανεβάσει μια ομάδα πάρα πολύ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Τα πες τέλεια. Γεια σου, Λατομείο. Πάμε παρακάτω, δεν κάνουμε διάλειμμα. Το πάμε μονοκοπανιά μέχρι τις 9.30 άμα είναι οι γραμμές, να μην σας κόψω. Γεια σας, ναι. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Μα ναι. Ακούτε. Σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Επιτέλους. Τι γίνεται? Καλά εσείς? Θα μας πείτε το όνομά σας? Τούλα με λένε. Ω! Ρε Τούλα, τι φωνή είναι αυτή, ρε Τούλα. Ζούμε. Τι έγινε, ρε Τούλα, μου κάνεις να πούμε τέτοιο κάλυψη, να πούμε τον Ατάλο. Το χεράκι μου πιάστηκε πια ιστορία. Ωχ, Τουλάρα μου, όχ. Εγώ φταίω, λοιπόν. εγώ φταίω, κατηγόρησέ με. Λοιπόν, με τα παιδιά σας καλά κάνατε, χαρήκαμε κι εμείς, αλλά εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν θα γίνει. Εμείς με τη Λιάννα χθες ζήσαμε τις εκτεσινές στιγμές. Πήρα μετά πολύ καιρό αυτή τη μυρωδιά.
του γηπέδου. Δεν σας είδα, πού ήσασταν, πού ήσασταν. Ανατρίχιασα με το που μπήκα μέσα, γιατί είχα καιρό να πάω, δεν είχα πάει στις γυναίκες. Αυτό το ασπρόμαυρο, αυτό το χορτάρι, η μυρωδιά, αυτό το δέος που νιώθω εγώ κάθε φορά, το ένιωσα μετά από πολύ καιρό. Έτσι. Δεν θέλαμε να φύγουμε. Θέλαμε να βάλουμε μια σκηνή και να καθίσουμε μέσα στο γήπεδο. Τι ωραία. Τόσο πολύ μου έλειψε αυτό το γήπεδο. Αυτή η μυρωδιά, η μυρωδιά, η μυρωδιά. Και ένα πράγμα που με χαροποίησε πάρα πολύ, ειλικρινά σου μιλάω, αυτό που είπε και ο Δημήτρης, η καθολική αποδοχή αυτού του ανθρώπου. Δεν υπήρξε. Μπορεί να φωνάξαμε το όνομα του Βιερίνια, μπορεί να φωνάξαμε το όνομα του Σαμπράνο, του Μαουρίσιο, του Πρίγιοβιτσε. Πολλών ονομάτων. Ναι, ναι. Αλλά είδε έναν άνθρωπο να πηδάει επάνω στο χωροτάπι, να περπατάει από τη χαρά του. Δηλαδή τον ένιωθες, ρε παιδί μου, παρότι τον έβλεπες από μακριά, αλλά ήρθε και κοντά, όλα τα χέρια από τα κάγκελα γύρω-γύρω έπιζε τον κόσμο, χαιρετούσε παιδάκια μεγάλους, πετούσε μπάλες. Δηλαδή ζούσε αυτός ο άνθρωπος τις στιγμές αυτές που ζούμε. Λοιπόν, και κάποια φορά σκέφτομαι και λέω ότι με όσα λάθη και αν έχει κάνει, όταν βλέπεις ένα τέτοιον άνθρωπο, πώς χαίρεται, δηλαδή ζει και αυτός αυτό το ζούμε σου που ζούμε εμείς. Τα συγχωράς, τα ξεχνάς όλα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Έναν άνθρωπο να πηδάει, να είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος. Γιατί όπως είπες, δεν του λείπει τίποτα απολύτως. Τίποτα οικονομικά. Τα πάντα έχει ζητήσει. Τα έχει όλα. Αυτό όπως είναι. Όπως θέλει, θα πάρει το αεροπλάνο, το ελικόπτερό του, ξέρω εγώ, θα πάει στις Μπαχάμες, θα πάει εδώ, θα πάει εκεί. Αλλά για αυτόν όμως πιστεύω ότι αυτό που έγινε χθες στην Τούμπα ήταν ίσως η μεγαλύτερη χαρά που πήρε. Αυτό, σαν παιδάκι. Αυτό. Περπατούσε, αν τον έβλεπε, δεν ξέρω. Έτσι, έτσι. Τίποτα. Όλη η ιστορία στο πρόσωπό του, Τουλά. Όλη η χαρά αποτυπωμένη στο πρόσωπό του. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Τουλάρα μου. Ότι ο κόσμος χαίρεται και με τη δική του χαρά. Πρόσεξε. Δεν είναι μόνο ότι μας κάνει τα χατήρια, κάνει τις μεταγραφές, θα φτιάξει το γήπεδο, πλήρωσε τα χρέη, αυτά κτλ. Ένα είναι ότι χαίρεται που χαίρεται αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ο κόσμος θέλει να τον βλέπει χαρούμενο. Πέρα από το ότι θέλουμε η ομάδα μας να προκόβει, θέλουμε αυτός ο άνθρωπος να βιώνει χαρές. Γι' αυτό λοιπόν. Λέγαμε και χθες. Να χαρεί λίγο και αυτός ο άνθρωπος. Να χαρεί. Δηλαδή να πάρει μια χαρά και αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, φοβερές στιγμές εχθές. Πάρα, εγώ έχω πάει σε πολλά, αλλά ήταν το κάτι άλλο, επειδή είχα και καιρό να πάω. Σου λέω, δεν θέλαμε, άρχισε να πέφτει την κρασία, δεν θέλαμε να φύγουμε. Ήταν το κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα την Κυριακή είναι θέμα παικτών, αλλά είναι θέμα και προπονητή. Έτσι. Έχω τόση μεγάλη αγωνία να ακούσω την εντεκάδα και πώς θα κατέβει ο ΠΑΟΚ, δεν μπορείς να φανταστείς. Πιστεύω να μην φοβηθεί τον αγώνα. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Είδανε τον κόσμο χθες. Ήταν κάποιοι που κοιτάζαν σαν χαζί, δεν είναι ξανά είδανε να δουν τον κόσμο. Βλέπα τον Μαρούσο. Χαζεύανε. Αν είχαν κινητά θα τραβούσαν βιντεάκια. Θέλω να σου πω κάτι τελευταίο για να ευθυμίσουμε. Μέσα στο χαμό εκεί, εγώ ήμουν στην Ένα μαζί με τον Κρομλίδη. Δίπλα είχα και το μικρό αγκαλιά. Μέσα εκεί. Πέρα ήμασταν εμείς, ψάχναμε, αλλά κοιλάω θάλασσα γινόταν. Τρώμαξε λίγο μικρός, τόσο πολύ κόσμο. Ξέρεις, στην αρχή είναι, δηλαδή σάστησε το παιδί. Αλλά θέλω να σου πω ότι πίσω εκεί, μέσα στο γενικό χαμό, πετάγεται ένας, εκεί που φόραζαν οι Ιβάν Σαββίδης και τα λοιπά, και λέει Ρασβάν Λουτσέσκου. Γύρισαν όλοι. Λέδρε. Γιατί ρε παιδιά, λέει, εγώ αυτό θέλω να αποδώσω. Τον κοιτάξανε σαν εξωγήινο. Ρασβάν Λουτσέσκου. Ένας, μόνος του ένας. Ναι, καλά, εντάξει. Φιλιά. Γεια σου, Τουλάρα μου. Γεια σου, Τουλάρα μου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επανερχόμεθα σε λίγο να πω ότι κληρώνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για το αμφιθέατρο Βεργίνα στο καζίνο. Να είμαστε εκεί με όλα κούτρα, έτσι, αυτοί που θα κληρωθούν. Και είσοδος και το ποτό που θα πιούν. Στη γιγαντοθόνη θα είμαστε εκεί μαζί με Νίκο Τζατζαρά, μαζί με Χρήστο Ραγκάτσι να κάνουμε την παρουσίαση, το event σε έναν υπέροχο χώρο, σε μια τεράστια οθόνη. Ελάτε από νωρίς, το ξαναλέω, επειδή θα έχει sold out, δεν θα πέφτει καρφίτσα, μπορεί και σήμερα να μην έχει πλέον θέσεις. Ελάτε από νωρίς, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Δεν θα σας πω σε πόσες ώρες είναι το match. Όχι. Αρνούμε, μην με αναγκάζετε μετά το χθεσινό. Δεν είναι, θα κάνω λάθος πάλι. Δεν μπορώ, δεν το έχω με την ώρα. Έσπασα τα ρολόγια χθες. Επιστρέφουμε. Ραγιά μας. Και να σου λέω σ' αγαπώ. Ζούμου σου. Κάντε το πράξη, ζήστε το. Ζήστε τη στιγμή αυτό που έγινε χθες. Βάλτε μέσα στο μυαλό σας, γεμίστε μπαταρία με εικόνες, με ήχους, με αρώματα, με χρώματα.
όλο αυτό που έγινε χθες. Έχει τόσο ανιδιοτέλεια μέσα, έχει τόσο συνέστημα, έχει τόσο ρομαντισμό. Απλά πράγματα. Έλα ρε Βασίλη, έλα σκόρπισέ μας! Έλα, πάμε για το διπλό, πάμε, άιντε! Έτσι σ' αγάπησα κι αν ήταν όνειρο για μας εγώ το κράτησα κάπου στο μέρος της καρδιάς κάπου στα αστέρια που κοιτάς. Έτσι σ' αγάπησα, έτσι σ' αγάπησα. Έλα, πάμε! Κάντε αυτό που σας ζήτησε χθες ο κόσμος. Κάντε το για τον απλό, για τον ανώνυμο. Για αυτόν ο οποίος ζει και αναπνέει για τα 4 γράμματα. Κάντε το για τον ανώνυμο οπαδό, αυτόν που βρίσκεται από 1 χιλιόμετρο μακριά από την Τούμπα μέχρι 7, 10, 15, 40.000 χιλιόμετρα μακριά. Στην άλλη άκρη της γης, κάντε το για αυτόν. Κάντε το για αυτόν τον άνθρωπο που χθες έλαμπε ολόκληρο σαν μικρό παιδί που άκουσε το όνομά του. Κάντε το για αυτούς που έχουν φύγει και δεν είναι πια εδώ. Παίξτε για τα 4 γράμματα, παίξτε για την ιστεροφημία σας, παίξτε για τον εαυτό σας, παίξτε για τον κόσμο, παίξτε για τη γαμημένη τη φανέλα, παίξτε για αυτά που σας εκφράζουν, παίξτε για το αύριο, για το σήμερα, για τους πιτσιρικάδες που χθες για πρώτη φορά απάντησαν Τούμπα, παίξτε για όλους αυτούς που σας πιστεύουν, για όλους αυτούς που έχουν λυγίσει από τα προβλήματα, από την ανεργία, από τις τρόικες, τα μνημόνια και είστε η μόνη τους διαφυγή, είστε η μόνη χειρολαβή σε ένα τρένο που πηγαίνει στον κατήφορο με σπασμένα φρένα. Παίξτε για όλους αυτούς. Παίξτε για τον ΠΑΟΚ. Έτσι σ' αγάπησα. Να το θυμάσαι όπου κι αν πας. Έτσι σ' αγάπησα κι αν ήταν όνειρο για μας εγώ το κράτησα. Ζου μου σου λέμε. Ζου μουσου. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Έτσι σ' αγάπησα, γι' αυτό σ' αγάπησα. Αγόρι μου. Γι' αυτό που είναι και επί 55 χρόνια προσπαθούμε να ξυλώσουμε το κατεστημένο. Γι' αυτό θα την αγαπούμε πάντοτε αυτή την ομάδα και δεν έχουμε ανάγκη από πρωταθλήματα τα οποία θα στολίσουνε. Ό,τι είναι να στολίσουνε. Θέλω να πατήσουμε το θρύλο, άσχετα αν το κερδίσουμε ή όχι, για να τελειώνει μια και καλή και να ξυλώνουμε και το ΠΟΚ σιγά σιγά. Αλήθειες λες. Αλήθειες. Δεν περιμέναμε τίποτα άλλο, Κωστή μου. Σε ακούω, αυτά δεν θέλω να σε διακόψω, ναι, αγόρι μου. Δεν έχει πολλά λόγια. Αγόρι μου, τα πες όλα. Περιμένουμε τη συντριβή τους, όχι σε νίκη. Τη συντριβή τους, ξεσκίστε τους και βγάλετε 1-1 ή 0-0. Φιλιά πολλά. Γεια σε όλους. Γεια σου Μένιο. Πάμε παρακάτω. Να πω χορηγή δεύτερης ώρας. Είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Είμαι εξαιρετικές γεύσεις. 705-750 πέραντι από το Μασούτι. Τέντα Home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. 35 χρόνια τέντα. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική. Μπαμπάς και γιος Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Και φυσικά καλόε. Υπόσημη αλόι καθαρή. Από τη νούμερο 1 εταιρεία σε Aloe Vera, αυθεντικό προϊόν, έχει κάνει ο Κιάτας εκεί σούπερ πράγματα ο Χρήστος. Με 5 γεύσεις υπέροχες και όσοι παίρνετε τηλέφωνο στο 2312-200-500 έχετε 2 λίτρα φυσική αλόη, 45 ευρώ και 20 ευρώ δώρα. Πάμε, καλημέρα σας, ναι. Έλα, ναι. Καλώς το παιδί. Στην εκπομπή του κυρίου Μίτσου πήρα. Του κυρίου. Μίτσου. Έλα, ο Γιώργος είμαι. Καλά πρωινιάτικα. Πρόσεξε τώρα. Εδώ θα μαλώσουμε. Αυτό φίλε το πρωτοπαίξαμε εμείς. Φεύγοντας από τον 103 έπαιξε αυτό το κομμάτι. Ακόμα δεν είναι. Μετά μου λέει ο Γιώργος. Μάλιστα. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Να ξέρεις. Έχω το πρωτείο εκεί. Να ξέρεις. Ειδικά το συγκεκριμένο πλάκα. Κομμάτι έχω τρέλα. Με αυτό χαιρέτησα και από τον Αρένα όταν έφυγα. Με αυτό χαιρέτησα και όταν έφυγα και από τον 103. Έχω καψούρα με το κομμάτι. Εντάξει. Με εκφράζει απόλυτα. Μακούς. Για πες. Κωστή. Ναι. Είδα εφιάλτη σήμερα. Εφιάλτη. Μάλιστα. Εφιάλτη λέγεται αυτό που πηδάει την έφη. Ξέρεις.
Έφη και Άλτης. Έλα, μην το κάνεις, μην το ξετυλίζεις. Όχι, δεν το ξετυλίζω, φίλε. Έφη και Άλτης. Δηλαδή είναι αυτοί κάτω, κάνουν βαρελάκια, στην Τζανταλίνα Μανταλίνα, πάει και πηδάει. Σε προτιμούσα όταν είχε κλείσει η φωνή σου, ρε. Α, ναι, αλήθεια. Έλα, λοιπόν, φίλε, σε ακούω. Πάμε. Λοιπόν, χωρίς πλάκα, το είδα, Έφη Άλτη, είδα ότι ο Κομίνης απέβαλε τον Business Park ένα παίκτη μαζί, δύο παίκτες μαζί, ρε φίλε. Και έχουν τρελαθεί όλοι, κοιτάξτε, γίνεται χαμός. Στους δύο ένας δώρο. Τι έφαγες πες, πριν πες γέμπρι. Και ο προπονητής χτυπιόταν, αλλά το θέμα ποιο ήταν, ότι ο προπονητής δεν ήταν ο Λουτσέσκου. Έχεις δει, φίλε, πολύ προσεχώς. Ποιος ήταν όμως. Όχι, δεν είναι προσεχώς, γιατί αυτός του είναι αλλού. Αυτός ένα μηδέν! Με προκαλείς! Όχι, όχι. Ποιος ήταν και δεν περιμένει αυτός! Φίλε, άκου τώρα! Ο Χάβος. Φίλε, έχεις φάει χαλασμένη μπάμια. Με μπόλικη σαλμονέλα και το έχω τυρί τα χαλασμένο. Έχω ενώσει τα κομμάτια από τότε που ο Χάβος χαιρέτησε τον Βιερίνια. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε μια ψυχοθεραπεία. Χάβος, δεν χάβω αυτά που ακούω από την προπαγάνδα του Ολυμπιακού. Να τόσο Χάβος. Σωστός. Τώρα, ο Μπίσεσβαρ μαζί με έναν άλλον δεν χρειάζεται δεύτερο. Ο Μπίσεσβαρ από μόνος του μπορεί να είναι αυτός και ένας άλλος. Δηλαδή, μήπως το είδες. Αν και φέτος το αγόρι μου, έτσι, παρότι είναι, αυτό είναι, φίλε, η κακοτυχία για ένα παίκτη που έχει λίγο κυλίτσα. Να είναι οι φανέλες εφαρμοστές. Πολύ άσχημο αυτό. Πολύ άσχημο. Να παίζουμε μπάλα και να λέει τι παιδιά δεν λοιπόν, έχουν. Έτσι, περιμένουμε έτσι. Πέντε, το έχεις ξεφτυλίσει, έτσι, να μην μιλάς τόσο να μιλάνε οι ακροατές. Φιλιά. Τιμωρήσε, επειδή είπες για το έτσι αγάπησα και δεύτερο που με προτιμάς όταν είναι κλεισμένη η φωνή μου. Θα κάνω ειδικές εκπομπές αφωνίας. Φιλιά! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωστάκη! Καλώς το παιδί! Καλώς τη Βαλανιδαράκη! Τις πρέβεζες για όσους δεν την ξέρουν. Γιατί υπάρχει κι άλλη, υπάρχει η Μητασιόν, Βαλανιδωράκη του Χαραλάμπους, Βαλανιδωράκη του Σάβα. Επειδή καλό είναι να την λέμε και τις πρέβεζες για να ξέρει έτσι, ο κόσμος που βρίσκεται. Επειδή θέλω να κρατήσω το σίγμα. Προχώρα. Λοιπόν, Κωστάκη, ναι. έκανες μια ωραία εισαγωγή τώρα στην ανάπαυλα που είχες. Και μίλησες πάρα πολύ ωραία συναισθηματικά για τον ΠΑΟΚ, για τους παίκτες, τι πρέπει να κάνουν. Θέλω να θυμίσω το εξής. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει παίκτες, παιχταράδες, όμως δεν έχει ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Θέλω να το πω με μεγάλη ευθύνη αυτό, λυπάμαι που το λέω. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου, έχω το παιχνίδι της Νάπολης του ΠΑΟΚ μέσα στη Τούμπα και ο Γιάννης ο Διακογιάννης στην περιγραφή του και όμως λέει είναι αληθινό ο ΠΑΟΚ στο τρίτο λεπτό και έχει κερδίσει τρία κόρνερ. Σε αυτόν τον αγώνα του ΠΑΟΚ της Νάπολη είχε μέσα μόνο ένα Φερνάντο, Βραζιλιάνο. Ναι. Είχε Μίτογλου, είχε Μαλούφα, είχε Καραγιοργίου, είχε Καλεξανδρίδη, λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Παιδιά, για να κερδίσουμε χρειάζεται πάθος, χρειάζεται φιλότιμο. Αν αυτά τα δύο τα πράγματα δεν τα βγάλουν οι ποδοσφαιριστές οι δικοί μας, 100%. Να μην τρέφουμε ψευδεστήσεις. Συμφωνώ μαζί σου. Μεν, αλλά όχι ότι αυτό έχει να κάνει με την εθνικότητα. Ότι πρέπει να είναι Έλληνας για να το βγάλει. Σου θυμίζω το πάθος που έβγαζε και ο Γκαρσία και ο Μουσλίμοβιτς, έτσι, και ο Βιερίνια και ο Κοντρέρας και ο Λίνο και ο Κοσεϊσάο που δεν ήταν Έλληνες, αδερφέ, αλλά έπαιξαν, γίνανε ένα με εμάς. Παίζαν σαν ντουμπιώτες και μάλιστα Τούμπα, κοντά στην Τούμπα. Μικράς Ασίας, Αθηναγόρα, Λαμπράκη, Χαρόντα, Νομοθέτου, εκεί. Αδερφέ, άκουσε κάτι και βάλτε το καλά στο μυαλό. Αυτό που είπες είναι μέσα σε τόσους παίχτες που έχουμε φέρει ξένους, βρέθηκαν και 5-6 φιλότιμοι. Θέλω να πω το εξής, ότι εάν δεν υπάρξει φιλότιμο, δεν υπάρξει πάθος, σωστό, μην τρέφουμε ψευδεστήσεις στο Καραϊσκάκης, σωστό, να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα. Μας περιμένουν έτσι όλοι τους να μας λανίσουν. Γι' αυτό ήθελα να σου πω. Δεν θα πω καλή επιτυχία. Πάθος και τρέλα, αυταπάρνηση. Από το πρώτο λεπτό σπίθες τα μάτια πρέπει να βγάζουν. Εμένα ένα πράγμα με κάνει λίγο αισιόδοξο, ότι μέσα στην ενδεκάδα έχω το Βιερίνια. Έτσι. Το παλικάρι αυτό έχει δείξει αν αγαπάει ξέρει, τον πάθος και μήπως παρασύρει και τους υπόλοιπους και μας κάνει ευτυχισμένους την Κυριακή το βράδυ. Γιατί εγώ κρατάω πισινή, δεν θέλω να έχω μεγάλες ιδέες, μεγάλες κουβέντες, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλα τα ζουμουσάκια, γιατί η εκπομπή σου με έχει φέρει κοντά σε πάρα πολύ καλό κόσμο. Λοιπόν, θέλω να στείλω πολύ σε όλους. Δεν ξέρω αν θα ξεχάσω κάποιον, οπότε πιάνω γενικώς... Μην πεις ονόματα! Σε όλους, γενικά σε όλους. Μπράβο. Έτσι, γιατί κάποιον λοιπόν, δεν ξέρει. Και σε σένα προσωπικά, αγόρι καλή μου σου εκπομπή. Γεια σου, μου. Φιλιά, γεια σου, γεια σου, Κούδα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ναι!
εκπομπή που γνωρίζει. Καλό στην τουκλίδα! Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ τη συγκεκριμένη στιγμή. Για πες. Για πες. Γιατί Κωστή, ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα φέτος και αυτό φαίνεται. Όχι ακόμα, αλλά αρχίζει να φαίνεται αρκετά. Δεύτερον, δεν έχουν προσωπικότητες τόσο δυνατές πλέον στον Ολυμπιακό. Και εννοώ έξω από το γήπεδο, γιατί σε άλλη περίπτωση θα έχει γίνει ήδη σε site, σε εφημερίδες, οι ίδιοι παίχτες θα βγαίνουν, θα μιλούσαν, θα λέγανε... Ήδη λένε, λένε. Τσουκνίδα μου, δεν σταμάτησα να λένε. Άκου. Δεν λένε όπως άλλες φορές. Έχουν καταλάβει ότι πλέον δεν είναι πολύ δυνατοί. Έχουν καταλάβει ότι το στραγάλι δεν είναι τελείως μαζί τους πλέον. Εγώ ξέρω ότι από την ώρα που σφύριξε ο διαιτητής στο μάτς με την Μπαρτσελόνα, δεν σταμάτησαν και ο Παπούλης να λέει μετά και οι φυλάδες να γράφουν και όλα. Και ο Πρίγιοβιτς έχει πουληθεί αυτήν την εβδομάδα 7 φορές. 7, όχι μία. 7 φορές. Δεν είναι όπως την άλλη φορά, όπως σου λέω, σου είπα και άλλη φορά. Okay. Δύο φίλοι μου, γνωστοί μου τέλος πάντων, είναι από κάτω και μου λένε όχι, δεν είναι όπως άλλη φορά. Το καταλαβαίνουμε, λέει, ακόμα και εμείς, ναι, ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Καταλαβαίνουν ότι έχουν αγωνιστική ένδια. Και εμείς, παρότι δεν είμαστε ακόμα στο 100% έτοιμοι σαν ομάδα, θεωρώ ότι... Έχουν παίζανε με Μπαρτσελόνο και σκεφτόντουσαν τον Πάο. Ναι ρε, αυτό είναι, φίλε, έπρεπε να σου δίνει χαρά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, θα πάμε κάτω και θα τους κερδίσουμε, μην ακούτε παιδιά αυτά. Τι θα πει, όχι η σοπαλία μπορεί να βγάλουμε αυτά. Άμα παίξω Πάο, ξαπάω, δηλαδή πραγματικά... Αυτό, μόνο εμάς, το δικό μας κακό εαυτό, φοβάμαι. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν πάει χεσμένος ο Λουτσέσκο να παίξει άμυνα για να κρατήσει το αποτέλεσμα και μπας πάρουμε την νίκη. Κρατάω τον ποδοσφαιρικό όρο, κρατάω τον ποδοσφαιρικό όρο χεσμένος, είναι από τη σχολή της προπονητική της Κολονίας, αδερφέ μου, με ωμέγα η Κολονία. Αν φτιάξει τον ΜΑΚ, το βάλει μέσα στο γραφείο και το Βιερίνια και του δείξει βιντεάκι του ΜΑΚ που... Άτσε, ο ΜΑΚ δεν χρειάζεται, φίλε, τους έχει άχτη από το περιστατικό, έτσι, με το πέναλτι. Τι θέλω να σου πω, δείξε το βιντεάκι, δείξε πες τι σε κάνανε να τον μπορώσει. Δείξε το Βιερίνια που βάζει τον γκολ και σηκώνει το χέρι σου αυτή και του λέει σουτ, το σουτ, το θυμάσαι. Πόσο θέλω να το ξανακάνει, το θυμάμαι, φίλε, τι εικόνα είναι, σαν να έγινε τώρα. Σαν να έγινε τώρα. Να τους πορώσεις, να τους φτιάξεις. Έτσι πρέπει. Μόλις θα πούνε ναι, βάλ' τους μέσα στην ενδεκάδα και τους δύο, με κορυφή τον ψηλό και πάτησε τους δυο σας μέσα εκεί πέρα. Δείξους από την αρχή ότι θα σε πατήσω κάτω. Στο 20 λεπτό θα τρώνε τέτοια ρουγκιούχα, αν καταλάβουν ότι ο Πάκος είναι πολύ μεγάλος που θα τους κάνεις. Αν γίνει 0-1 νωρίς. 0-1 νωρίς, έχει γιούχα και ξεφωνητό από αυτούς. Τους έχουν στην μπούκα. Άμα καταλάβουν ότι θα σε πατήσω κατά μπού και θα σε λιώσω, θα σε φάτα σωστικά, δεν θα τέξεις μετά. Θα έχει τόσο πίεση να μπορέσεις να τους πορώσεις. Φιλιά! Γεια σου, Τσουκνίδα! Σε χαιρετώ! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, 23-10. Όχι, Ραρίνα μου, τι κάνεις! Πόσο ώρα θα περιμένω, Κωστή, τι πράγματα είναι αυτά. Ιστορίες, λέει ο κύριος εκεί. Ξεφωνητό. Μ' ακούς? Έλα, κυρία Ρίνα, έλα! Άντε ρε, παιδάκι μου! Τρεις ώρες δικές σου! Τρεις ώρες! Πρόσεξε τώρα. Καταρχήν, σε καλωσορίζουμε και έχω να σου πω το εξής. Υπάρχει ένα υπέροχο ξύλινο κουτί ΠΑΟΚ που έχει φτιάξει ο κύριος Διονύσης Κροκοριάδης. Ναι. Για σένα. Το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να στο δώσω. Το έχω εγώ. Με μεταξωτυπία. Θα αρχίσει κάποια μέρα να πιούμε και καφέ. Πολύ σωστά. Αρχίσει, αλλά δεν έρχεσαι. Έτσι θα γίνει. Πού να βρω χρόνο, κυρία Ρίνα μου, πού να βρω. Το ξέρω, το ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς θα τα πάμε, λες. Εγώ πιστεύω θα τα πάμε καλά. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε 0-1. Και εγώ πιστεύω. Εγώ πιστεύω και περισσότερα. 0-1 με γκολ του Βιερίνια. Με γκολ του Βιερίνια. Εγώ θέλω έτσι να λέω το βάλω. Σήμερα που είναι Παρασκευή. Η ώρα με τις ώρες έχω ένα θέμα. Είναι 9 και 34 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 20 Οκτωβρίου. Λέω θα κερδίσουμε 0-1 τον Ολυμπιακό με γκολ του Αντελίνο, Ανδρέα Αντελίνο Βιερίνια. Αντελίνο Ανδρέα. Έτσι, ο Ανδρίκος. Μας... Ο Ανδρίκος, βέβαια. Κυραρίνα μου, είσαι καλά. Έχεις πίστη. Είδες χθες που μαζεύτηκε πάλι, πήρε ζωή η Τούμπα χθες. Πήρες χαμπάρι. Ναι, το άκουσα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Δεν το άδειξε όμως πουθενά, τέλος πάντων. Όχι, τι να δείξει. Εδώ ούτε καν το είπαν στο Sky το πρωί, το κάνανε χλοπ. Το κατάπιανε για να μην ούτε μια... Ούτε μιλήσανε. Όχι να δείξουν εικόνες. Άμα ήταν άλλοι, όλη την ώρα έδειχναν τον Ολυμπιακό εκεί. 100% αφού είναι φιλαράκια. Τα που έφαγε, που πήγε, πού πήγε, έχασε κάπου που πήγε. Άρπαξε ένα τρίμπαλο στη Βαρκελόνη και πανηγυρίζουν κιόλας. Καλά να πας. Αλήθειες λες, κυρία Ρίνα μου. Πια το έχουν παρακάνει. Τόσα χρόνια τα πρωταθλήματα τα παίρνει αυτό στα εκατομμύρια.
Έτσι, έτσι. Έτσι είναι, Κωστή. Έτσι. Αν δεν τα έπαιρνε αυτός, δεν θα το έκλεινε. Ειλικρινά, δεν είναι η Βάν να πληρώνει. Έτσι, όπως τα λες. Όπως τα λες. Γιάννη θα το λέω. Είναι Έλληνας Πόντιος και η Βάν. Γιάννη. Γιάννης, γιατί όχι. Ο Κυριάννης μας. Δεν ακούγεις, Κωστή. Να φωνάξω περισσότερο. Ναι, κάτι έχει πάει το τηλέφωνο. Δεν ακούγεσαι, δεν ξέρω. Το τηλέφωνο μου πρέπει να διορθώσω. Κύριε Αρίνα μου, σ' αγαπώ πολύ. Να είσαι γερή και δυνατή. Ευχαριστώ, εύχομαι κερί. Να κάνω όλα καλά. Κερί να ανάψεις. Και όποτε μπορείς να πάρεις το τηλέφωνο μου, το έχεις, δεν το έχεις. Δεν το έχω, όχι. Δεν το έχω. Πάρε ξανά και άστο στη γραμματεία για να επικοινωνήσουμε μετά, κύριε Αρίνα μου. Καλά, εντάξει. Πάρε εντάξει. Ξανά στο ίδιο νούμερο, στο 287-888 και άζει τη Μαριλίζ το τηλέφωνό σου. Γιατί εντάξει, έχω να σου δώσω εντάξει, το υπέροχο κουτί. Σε φιλό, σε φιλό. Να σε πάντα γερή. Αιώνιο γούρι, φίλε στα μάτς, πάντα πριν. Μπορεί να είναι άφαντη όλο τον καιρό πριν τα μάτς, κύριε Αρίνα. Λάτς. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Εδώ, ζουμουσάδα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τον κόσμο που πήγε στην Τούμπα. Δεν μπόρεσα να πάω εγώ. Εντάξει, Γιώργο μου. Γιατί με τα απαγορεύουν ακόμη τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Σιγά σιγά. Εσύ λοιπόν, και γίνε πάμε καλά τώρα. Και θα βρούμε φίλε. Δόξα θα έχουμε... το Θεό, έτσι. Δόξα το Θεό. Δευτέρα κάνω ακόμη την τελευταία ξονική, Θεού θέλοντος, και φεύγω για το χωριό τον Άφλιο. Αυτά. Αυτά πανατώ τον εγγονό. Αυτή είναι η καλύτερη πάνω. Θεραπεία φίλε. Λέγεται εγγονοθεραπεία. Ακριβώς. Όχι μόνο και τις εγγονές μου. Ναι, εντάξει, γενικά. Εγγονοθεραπεία. Πάμε. Στα δικά μας. Γύρισες και περιμένεις εσύ από το Sky. Από ότι εδώ το κρατικό κανάλι δεν αναφέρει και δεν λέει τίποτα. Θα πει το ιδιωτικό. Μία αναφορά ρε. Δεν περιμένω ούτε πλάνα, όχι, ρε, εγώ, ούτε πανηγάρω. Βιντεάκι να παίξει θέμα. Αλλά πες χθες λοιπόν, μαζεύτηκαν και 10.000 άνθρωποι εκεί στην Τούμπα. Okay, ούτε καν. Σε θεωρώ πανέξυπνο άτομο. Όπως θεωρώ και τους ακροατές ή τους φίλους καλούς που παίρνουν τηλέφωνο. Πόσες αγωνιστικές είχε φάει ο Ολυμπιακός η ΑΕΚ, δύο. Την κάνανε μία. Εννοείται. Εμείς φάγαμε 7 ρεαλίτες, κερατάδες και τα λοιπά, να μην σας πει κανείς τίποτε. Έτσι, κρατώ το κάθε τελικά. 6, μία κόψτε μας, μία. Όχι, τι να κόψω. Τον άλλον φάγανε από 2, μία επειδή παίζει με τον ΠΑΟΚ. Και ο μεν και ο δε. Οι αλίτες. Και μου λέτε εσείς μετά περιμένουμε. Εγώ πιστεύω θα γίνει μεγάλη σφαγή την Κυριακή. Βρε, εδώ στην Πεζογέφυρα αποδείχθηκε ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μάλωναν με ολογράμματα. Οι άλλοι απέναντι ήταν φιγούρες από τη Μαντάμ τη Σο και έρναν ομοιώματα. Δεν ήταν οπαδοί της ΑΕΚ. Δεν μου λες έξω από το ντέρμπι, ΑΕΚ Ολυμπιακός, που πήγαν να μπουκάρουνε χαμός στον έγινε. Περιβάλλον χώρο. Βγήκε καμία ανακοίνωση, καμία τιμωρία. Χαμός, χαμός. Και δεν μετά υπάρχει. Μου λέτε εσείς και εγώ θα γίνει μεγάλη σφαγή. Την Κυριακή. Μέχρι και αποβολές θα μας βγάλει το άλλο φρούτο που θα σφυρίξει. Δασκάλεμα, φροντιστήριο, όχι απάντηση στις προκλήσεις. Το κεφάλι κάτω, μπάλα, μπαλάρα, δεν πάθος. Προσέξτε, μην εκνευριστούν οι παίκτες. Κάτι μάτος, κάτι σαμπράνο, ειδικά τους πιο θερμόαιμους. Φροντιστήριο όλη μέρα. Βάλε τον Παύλο να τους μιλήσει. Βάλε τον Παύλο. Ναι, βρε αγόρι μου, δεν καταλαβαίνουν τίποτα αυτοί. Δεν έχουν το Θεό τους. Πιάσανε αυτόν που κατέβηκε στο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το 1-2 που κλώσσουμε, το πιάσανε αυτόν από ποτέ. Λοιπόν, όλους αυτούς αθώνουν τα κατάκια. Μόνο τα δικά μας τα παιδιά τα μαγκώνουν και τα τιμωρούν και τελείωσε. Όπως είπα, έχει η αστυνομία ένα μίσος κατά των φυλάθρων του ΠΑΟΚ και της Θεσσαλονίκης. Αυτά, σε την καλή μου μέρα. Γεια σου Γιώργο μου. Γεια σου, Γιώργο μου. Πάμε σε διάλειμμα. Δεν κάναμε διάλειμμα καθόλου. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Μπαμ μπαμ. Έτσι ένα-δύο λεπτάκια για να σούξου μουξου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε άμεσα. Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Μην ξεχνάτε Κλιμάρτ, κορυφαίο σε κλιματισμό. Κωνσταντίνος Κιωσές, χρόνια τώρα. Χρόνια. Και VRV, συστήματα. Κεντρικά και λέβητες αερίου και τα πάντα. 9-17-646 κλιματισμός Daikin. Πάμε στις γραμμές. Ξαναλέω, για ακόμα 10 λεπτάκια στέλνετε μήνυμα, γράφετε FM με ελληνικά ή με ξένα γραμματάκια. Που λέτε τι είναι αυτοί οι χαρακτήρες. Που λέτε τι πάλι ο χαρακτήρας ρε.
Λοιπόν, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το ομολομπουμπουνάτε στο 54526 για 5 διπλές προσκλήσεις. Γιατί το βράδυ της Κυριακής θα είμαστε εκεί από νωρίς, μην έρθει 8.30 ώρα, ούτε 8. Από νωρίς 6-6.30 ελάτε, γιατί θα υπάρχει event, θα είμαστε εκεί με τα τζαρά και με ραγκάτσι για να κάνουμε σούξου μουξου μουχαμπέτη. Εγώ στις 7 θα φύγω για να είμαι 7.30 στο στούντιο εδώ για να κάνουμε μαζί τη μετάδοση, για να είμαστε στο συντονισμό και κυρίως για να κάνουμε τη βόλτα μας, την ομπρέλα, την τηλεφωνική τσάρκα με τους ακροατές, με τα παοξάκια, με τα ζουμουσάκια παντού πάνω στον πλανήτη. Να σας φέρουμε κοντά στην πατρίδα, να σας φέρουμε κοντά στον παλμό του ματς, να είστε ο εμφάλιος λόρος να είναι το ραδιόφωνο, να είναι ο λίμπερο όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. 2310-287-888 το τηλέφωνο μας. Ξαναλέω, 5 διπλές όπου μπορείτε φυσικά να φέρετε και το παιδί σας μαζί. Πλέον δεν ισχύει ο όρος για το όριο των 21 ετών, διότι μπαίνετε πλέον από άλλη είσοδο. Δεν περνάτε καθόλου μέσα από το καζίνο. Μιλάμε για το αμφιθέατρο Βεργίνα. Καλημέρα! Ναι, καλημέρα. Α, γεια σας κύριε Λουκά! Φίλε μου Κώστα, φίλε τι μου κάνετε! Κώστα, μια μεγάλη καλημέρα Κωστή μου, καλημέρα σου! Γεια σας κύριε Λουκά, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά! Να διευκρινίσουμε, είναι ο μπαμπάς του Γιαννάκη, του φίλου μας, του πιο πιστού οπαδού που και χθες ήταν στο γήπεδο και τον αγκάλιασε ο Ιβάν με πολύ ζεστασιά και πολύ αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκείνο που θα έλεγα είναι το εξής. Εκ μέρους μου καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά κύριε Λουκά, να είσαι καλά. Έχω να σε ευχαριστήσω και εγώ και όλη η οικογένειά μου για την αγάπη σου για τον Γιαννάκη και για την ανθρωπιά. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, ναι, πες μας. Εκείνο που έχει σημασία και εκφράζει τον Γιαννάκη είναι ότι 1000 συγχαρητήρια στους οπαδούς με όλη την καρδιά και την αγάπη του Γιαννάκη που παραβρέθηκαν εχθές στην προπόνηση. Έτσι, θα έλεγα ότι όλους ο Γιαννάκης τους αγαπάει και ο Γιαννάκης εύχεται να γίνει πάντα επιτυχίες ο ΠΑΟΚ και πάντα μπροστά και να πει ο Θεός να πάρουμε και πρωτάθλημα. Εκείνο που έχει σημασία Κωστή μου είναι ότι ευχαριστώ πάρα πολύ και τους παίχτες, με πρώτον τον Αντζελίνο Βιερίνια, ο οποίος βγαίνοντας από κάτω από την από την έξοδο που βγαίνει για το γήπεδο από τα αποδυτήρια, ήρθε κατευθείαν με την μπάλα στο Γιαννάκη. Στο Γιαννάκη κατευθείαν ήρθε. Τον είδε έτσι με κοφτερή ματιά. Φυσικά γιατί η μπάλα θα ήταν ενήμερος, γιατί είναι όλες οι υπογραφές των παιχτών και την έδωσε στην αγκαλιά του Γιαννάκη. Τον αγκάλιασε ένθερμα. Του λέω, Αντζελίνο μου, το Γιαννάκη, θέλω Γιαννάκη, φίλο μου, γιατί ξέρει τα ελληνικά. Και φυσικά, μιλάει φυσικά. Και σε κάποια φάση ναι. Ο Γιαννάκης χοροπηδήσε από τη χαρά του και μέσα στην ψυχή του ας πούμε τον έχει και χαίρεται και θα ευχηθεί πάρα θέλω πολύ να, σου πω κάτι, να βάλει ένα γκολ. Να βάλει γκολ. Θέλω να σου πω κάτι και στον αέρα, στο έχω πει και κατηδίαν. Πείτε μου, σε ευχαριστώ. Ότι ποτέ δεν έχασες το χαμόγελό σου. Πάντα είσαι με το χαμόγελο στα χείλη. Πάντα είσαι με μια ενέργεια, με μια χαρά. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι εύκολο αυτό όλο αυτό. Ωραία, εμείς βλέπουμε τον Γιαννάκη στο γήπεδο που έρχεται με τον Κασκόλ, αλλά όλη η υπόλοιπη ζωή του δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο, για μια οικογένεια. Έτσι. Λοιπόν, από το πιο απλό πράγμα να τον βάλεις στο αυτοκίνητο μέχρι όλα τα πράγματα που είναι να μεγαλώσει. Αλλά δεν έχεις χάσει, δεν σε έχω δει μια φορά, δεν σε έχω δει να είσαι με τα μούτρα κάτω. Ευχαριστώ για την επισήμανση. Είσαι πάρα πολύ ιδιαίτερο άτομο και πάρα πολύ ευαίσθητο. Ο Θεός να σε έχει καλά και εσένα και την οικογένειά σου. Έτσι πρέπει. Εκείνο που θα έλεγα και ένα άλλο, το οποίο θα ήταν λάθος να το παραλείψω, σημαντικότατο να πούμε, είναι ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Σαββίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον γιο του, τον Γιώργο, που εγκάρδια ήρθε να τον αγκαλιάσει όλη τη νύχτα. Ο Γιαννάκης δεν κοιμόταν από τη χαρά του όλη τη νύχτα. Και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο, γιατί σχεδόν στην έξοδο που κάνω τον Γιαννάκη, οπουδήποτε, όπως και χθες που ήρθαμε για το γήπεδο και οπουδήποτε άλλο που το κάνω έξοδο, μέχρι και στο κόσμο, οπουδήποτε, δεν υπάρχει μέρα που να μην βγάλουμε από 2-3 μέχρι και 7-8 φωτογραφίες. Όλοι ζητάνε να τον βγάλουν φωτογραφία τον Γιαννάκη. Και ο Γιαννάκης δεν κοιμάται από τη χαρά του και τι χαρά του δίνουν. Παίρνουμε εμείς δύναμη από το παιδί σου, ναι. Να ξέρεις. Δεν δίνουμε εμείς δύναμη. Θα έλεγα το εξής, φαντάζεστε τι χαρά θα έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Α, μην το συζητάς. Άστο, μην το συζητάς καθόλου. Και παρακαλώ πολύ, έτσι πάλι ένθερμα ας πούμε, και γκάρδια και από τον Γιαννάκη, τους παίχτες,
αυτούς τους δυναμικούς παίχτες που έχουμε να προσπαθήσουν για 90 λεπτά να πατήσουν κάτω τον Ολυμπιακό. Ο Γιαννάκης τον έμαθε ένας φίλος και εγώ φυσικά με το πόδι του και κάνει το πόδι έτσι ότι θα τον πατήσουμε κάτω. Του λέει χαριτολογώντας, κατάλαβες. Δηλαδή το δεξί πόδι και το κάνει έτσι το κάτω. Τι θα κάνουμε Γιαννάκη, ότι θα πατήσουμε κάτω, δεν θα τον νικήσουμε. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Και πάντα, πάντα να μας δίνεις δύναμη πολύ. Και εσύ και το παιδί σου. Ευχαριστώ αυτό, πάρα αλίμονο, πολύ, αλίμονο. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου, και θα έλεγα ότι, ναι, θα έλεγα ότι σε κάποια φάση θα είμαστε εκεί. Ωραία, αύριο, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Και αν έρθετε και στο καζίνο θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά. Να έρθετε στο αμφιθέατρο. Για το καζίνο, λέω, για Κωστή μου, για το καζίνο λέω, θα είμαστε εκεί. Ωραία, θα τα πούμε από κοντά. Ελάτε από νωρίς, θα τα πούμε από εκεί να τα μώσουμε. Σε φιλό, σε φιλό. Εσύ, εσύ, να είσαι καλά. Και όλους τους φιλάδους, χίλια ευχαριστώ, τους αγαπάει ο Γιαννάκης με την καρδιά του. Γεια σου κύριε Λουκά. Να είσαι πάντα καλά, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, έτσι θα κλείσουμε. Παίξτε και για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς ωραία το βλέπουμε το Γιαννάκη εκεί στο γήπεδο με το κασκόλ. Εντάξει, ναι, όλες τις υπόλοιπες ώρες ο άνθρωπος αυτός κουβαλάει σταυρό, ο πατέρας. Δεν τον έχω δει μια φορά σε παρουσιάσεις, στα μάτς, εκδηλώσεις, στις ανοιχτές προπονήσεις. Μια φορά να είναι με τα μούτρα κάτω, να είναι κακομούτσουνος, να είναι, που θα, είχε κάθε λόγο να βγάζει μια δυσαρέσκεια, να βγάζει τέλος πάντων, μια απογοήτευση, μια μελαγχολία. Ποτέ. Εμείς παίρνουμε δύναμη από αυτόν τον άνθρωπο και από το παιδί του. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, ούτε να, κάνουμε, να πάμε να κάνουμε τις κληρώσεις. Δώσε μου ρε Σωτήρη, από το 1 μέχρι το 49, 5 νούμερα, να δώσουμε τις 5 διπλές. Ναι. 8, 2, ναι. 17, 30... 36. Αγόρι μου, κολόνα! Βάλε κάτι να φύγουμε έτσι, σουξουμούξου! Να φύγουμε ένα παρίδι, φίλε! Βάλε ένα παρίδι να φύγουμε έτσι, αγόρι μου! Βάλε έναν ύμνο να φύγουμε! Σύντομα θα έχουμε τον κύριο Μιχάλη Καλιοτζίδη στο στούντιο που έγραψε τον ύμνο, όπως είχαμε κάνει και στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Εδώ να έρθει μαζί με τον Κρομλίδη, να μας πει την ιστορία του. Να το. Το θέμα αυτό θέλω πάρα πολύ κάθε φορά να το αναδεικνύουμε. Γιατί αυτός ο ύμνος έχει μπει μέσα στις καρδιές μας εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, πάω να πω τα ονόματα. 5 διπλές. Πετρίδη Σίμος είναι η πρώτη διπλή. Κοντάκης Ηλίας, καλημέρα Κωστή σε όλη την παρέα. Δεν πρόλαβα να διαβάσω καθόλου μηνύματα ούτε από το Facebook. Δυστυχώς, τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο Δημήτρη το Σημεωνίδη. Καλημέρα από το Βέστερβικ στη Σουηδία. Δεν πρόλαβα δυστυχώς. Είχαμε θέμα σήμερα με το ίντερνετ. Ζητάμε συγγνώμη. Από τους φίλους μας στο εξωτερικό θα μπορέσετε να ακούσετε την εκπομπή όλοι ηχογραφημένοι στο zoomusu.gr. Λοιπόν, Πετρίδης Σίμος είπα είναι ο πρώτος, Κοντάκης Ηλίας ο δεύτερος, Φωτιάδης Γιώργος ο τρίτος, να μην λέω νούμερο τόσο 019, Κοντάκης 954, Κούρογλου Κλεάνθης σε 863 και ο 246 που είναι χωρίς ονοματεπώνυμο, βάλαμε στην κλήρωση τσάτς, ζουμου σου λέμε. Αυτοί είναι οι πέντε. Δεν έρχεστε από εδώ, εμείς θέλουμε το ονόματά σας να έρθετε από νωρίς την Κυριακή. Όχι 8, όχι 7,5 και πιο νωρίς. Γιατί δεν είναι αριθμημένες οι θέσεις, θα μπείτε, η αίθουσα θα είναι κατάμεστη. Ελάτε να τα πούμε. Τελειώνουμε, δεν φεύγει κανένας γιατί έρχεται η Τρόικα, η ραδιοφωνική του Λίμπερο. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο με εξαιρετικές γεύσεις απέναντι το Μασούτι. Είναι η Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, χρόνια εμπειρίας 35 και φυσικά η Καλόε, πόσιμη καθαρή αλόη από την πρώτη εταιρεία που έμαθε στους Έλληνες την Αλόη Βέρα με εξαιρετικές ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό σας. Εμείς σας φιλούμε, σας χαιρετούμε, θα τα πούμε το βράδυ νωρίς στο Ρίτζεσι, στο Βεργίνα, το βράδυ της Κυριακής και μετά θα είμαστε εδώ από τις 7.30. Επικοινωνήστε μαζί μας στον αθλητήριο, μέσα στο Facebook, στην ομάδα μας, στο group, για να επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί μας. Αν μας ακούτε στο εξωτερικό, γράψτε το τηλέφωνό σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στη βόλτα που θα κάνουμε την Κυριακή. Θα υπάρχει βραδιά ειδικά αφιερωμένη στο ντέρμπι εδώ στο Λίμπερο με όλους τους ρεπόρτερ, με όλους τους δημοσιογράφους, με όλο το επιτελείο του Λίμπερο 107,4 να βρίσκεται σε γρήγορση, να βρίσκεται σε πάλξεις. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με πάει, 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 πάει.